σήμερα, γιατί δεν σε ρώτησε. Εμένα με είδε πάλι με μπλε. Ναι. Εντάξει, τώρα, ναι. Να μην πω ότι. Ναι, κάνουμε και μαύρο. Ναι, μαύρο. Να μην κάνουμε και του μπρούκλδε ότι είμαι και κάθε μέρα με διαφορετικό. Με τη χθεσινή μπλούζα είμαι. Δεν είμαστε τίποτα. Μπορεί να είναι δημοκρατία. Όπεδα. Ναι, εσένα! Ναι. Σε ρώτησε σήμερα αν φορά τίποτα μπλε. Με ρώτησε. Κύριος... Με ρώτησε. Και τι του είπε. Του έδειξα κάτι. Τι του έδειξε, τι φοβάσαι. Είναι κάτι εσωτερικό. Τι εσωτερικό, κουκουέ εσωτερικού. Έχετε ένα μήνυμα, είναι από τη μέση και πάνω, από τη μέση και κάτω. Πότε ήρθε το μήνυμα. Από τη μέση το έδειξε, γιατί εγώ ήμουν μέσα. Του έδειξε, το έκανε. Του έδειξα το 1/20. Τι λέει, φίλε. Εντάξει. Όπω το λέγανε οι παππούδε μα, το σαυροκολάστικο. Το σαυροκοφανέλα. Το μποξερολάστικο, μποξεράκι. Μια χαρά, μια χαρά σε κόβω. Εντάξει, μπλε, μπλε. Και αυτό κάθε μέρα τι φοράτε, μπλε, τι φοράτε, μπλε. Τα ήθελε και τα άκουσε. Τα ήθελε και τα άκουσε. Και μην μου πει, κύριε Ματσιού, ότι δεν έχετε φορέσει ασπρόμαυρο σλιπάκι. Μην τρελαθούμε τώρα. Γιατί ξέρω και μία γνωστή σα. Το βλέπω όμω. Που είχατε και μία παροδική σχέση παλαιότερα που είχε ιδιαιτερότητα στο ασπρόμαυρο μποξεράκι. Μπε και πε την ατάκα αυτή που είπε προηγουμένω. Μπλε απόχρωση, κυρία, βεβαίω, βεβαίω. Και όχι από τα σβεστοχώρη. Γιατί τα σβεστοχώρη ήταν μπλε, πεθάνανε. Πάνε. Λίγοι μείναν. Εννοώ του παλιού. Του παλιού. Ξέρει ότι έχει σύνδεσμο του Πάουκ στα σβεστοχώρη. Με το που ήρθα σβεστοχώρη, ξέρει ότι έγινε σύνδεσμο στο σβεστοχώρη του Πάουκ. Δεν ξέρει που είναι. Ξέρει. Φωτίζεται όλο το βράδυ. Φωτίζεται. Κοσμή. Άστο τον άνθρωπο να φύγει. Κοσμή τα σβεστοχώρη. Τι δεκάτομα. Φύγε ρε άνθρωπο. Τι προάλλε πήγα στο μάτσι και 80 άτομα μέσα. Άστο να πάει. Θέατρο, θέατρο. Ποιο έργο θα δει. Τους ήρωες. Οι ήρωες. Άστο, δεν το σχολιάσω. Και το σχολίασω, γιατί δεν το σχολιάζω. Εισβολή. Ήρωες. Η Blue Sky. Ναι. Εντάξει, δώσε. Σε κανένα μπουζουξίδικο με δίνεις, γιατί Blue Sky δεν πολύ πάω. Εκεί θα με πονέσει. Λοιπόν. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Λίμπερο. 107,4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Τάσο Στρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Δευτέρα και Παρασκευή 10 έως 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη όπως σήμερα 8 έως στις 10. Τάσο. Έχουμε να μπούμε λίγο κατευθείαν γιατί έχουμε και θεματάκια σήμερα. Έχουμε αρκετά θεματάκια. Έχουμε αρκετά κουιζάκια τα οποία θα απαντήσετε και μέσω SMS και στις τηλεφωνικές γραμμές. Όσοι θέλετε, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Έχουμε αρκετά quiz. Καυτά hot ερωτήματα. Hot. Τα οποία θα σας βάλουν σε δίλημα. Θα προβληματιστεί λίγο το μυαλουδάκι σας. Το οποίο είναι. Πρέπει να έχει βάθος στη σκέψη του και τεκμηριωμένη άποψη για να απαντήσει. Και γνώσεις. Γιατί είναι, και γνώσεις πάνω απ' όλα. Γιατί είναι αρκετά hot τα ερωτήματα που έχουμε να σας κάνουμε σήμερα. Και όσο πλησιάζει το ντέρμπι, θα γίνονται ακόμα. Πιο να πούμε τρεις μέρες. Σήμερα, αύριο εκπομπή, Δευτέρα φυσικά μετά το ντέρμπι. Πάμε λίγο να ακούσουν οι φίλοι ακροατές ένα λεπτό, κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να τα αναφέρουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε να πούμε ότι βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα είναι το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Ανθέων, τηλέφωνο 2311-208-301. Επαναλαμβάνουμε το τηλέφωνο, είναι σημαντικό, 2311-208-301. Και φυσικά σας πληροφορούμε το Escobar είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί για καφεδάκι μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ένα από τα ωραιότερα στέκια της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδος. Με κρύα πιάτα, με καθαρά ποτά, με πολύ όμορφο κόσμο, μία επίσκεψη θα σας πείσει, θα σας πείσει για το ότι σας λέμε και, την αλήθεια. Ότι... Και, πολυμορφικό. Πολυμορφικός. Εννοώντας ότι εκεί που βλέπεις μάτς, τελειώνει το μάτς, μπορεί να το απολαύσει και σαν μπαράκι με έτσι. Αρκετά ποιοτική μουσική και φοβερές, μοναδικές εθέρες υπάρξεις και σαν θαμώνες και σαν προσωπικό. Champions άλλωστε Champions την, οδησιόν την κάνει ο κύριος μεγάλος Νικόλαος Μπουγάτσας, ο οποίος είναι εξπέρ στο είδος και εγγυάται για το αποτέλεσμα. Δηλαδή μπορεί να ήταν πυρηνικός επιστήμων στο συγκεκριμένο, για όσους αναρωτιέστε. Μία επίσκεψη θα σας πείσει, έτσι... Ανδρέα Παπανδρέου, είπαμε. Ανδρέα Γεωργίου Παπανδρέου. Γεωργίου Παπανδρέου. Τον έκανες, το πήγες όλο στο παλιό. Δεν θυμάμαι τον Γεωργίου. Τον Ανδρέα θέλω να θυμάμαι. Γεωργίου Παπανδρέου, 9 πρώην Αθέων. Είπαμε 2311-208-301 το τηλέφωνο. Πολύ ωραία. Κοντά μας σήμερα άλλο ένα βραδάκι εδώ στο Ράδιο Μαρμίτα. Το φοβερό ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά. Χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης χοιρινός οικοτόπουλο.
σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς, μενού και πολλές επιλογές για ένα έως και τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Πού θα το βρείτε το ψητοπολείο Πορκίτο? Στην πρώην διοικητηρίου Καραολί και Δημητρίου 52, Δελιβεριά, όσοι θέλετε να παραγγείλετε σημειώστε το και πάρτε παιδιά, δεν έχουμε να σας πούμε κάτι αν δεν το δοκιμάσετε. Εμείς το δοκιμάσαμε τη Δευτέρα, ήρθαν από εδώ τα παιδιά, φέρανε έτσι μια τετραόροφη τούρτα με κρεατικά. Έτσι, και έγινε εδώ ο μεγάλος χαμός εδώ, και ο Ιωάννης ο Ζάτης εδώ είναι παρόν, μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ναι, ήταν μάρτυρας. Τηλεφωνήστε κάτι την παραγγελία σας στα μοναδικά εδέσματα από το Πορκίτο Ψητοπολείο στο 2310-520-555, επαναλαμβάνω, 2310-520-555. Κατεβάστε επίσης την εφαρμογή από το App Store και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Είναι μια σημαντική έκπτωση 10%. Και τέλος, Ζάχο, ειδικά, και ναι, πάμε στα θεματάκια. Και φυσικά μας, να πούμε ότι ένας ακόμη υποστηρικτής εκπομπής μας, το Skies Aviation Academy, άκου προφορά, να το λέμε έτσι. Από μένα να το έφερε. Sky. Την εβδομάδα εγώ το έλεγα. Σωστά, τώρα το πω κι εγώ. Πες το, Skies Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα, αναγνωρισμένο παγκοσμίως, και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με καταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Πληροφορίες στο skies.gr και στο 23 920 21 100. 23 920 21 100, το τηλέφωνο Skies Aviation Academy. Να πω κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε. Ναι. Ο άνθρωπος που πέταξε το αεροπλανάκι και έγραφε Άρη εκεί στη Β' Εθνική είναι απόφυτος από τη Skies Aviation Academy. Εντάξει, σε έδωσα εσύ. Δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ φίλοι. Από εκεί είναι. Το ξέρετε όλοι ότι για μας προέχει πάντα η ενημέρωση. Η έγκυρη, ναι, και έγκαιρη ενημέρωση εδώ στο Skies. Κάποιος αυτό ήταν καλή σφήνα. Εντάξει, προηγήσε ένα 0. Μα δίνω ιδέα για κάποιο φίλο Αριανό ο οποίος θέλει να φοιτήσει ή Ηρακλειδέα ή Αντιπάουξη. Ο οποίος μπορεί να κάνει κάτι ανάλογο και να γράφει ποτέ δεν θα παίξει Champions League, δεν θα. Ναι, σωστά. Υπάρχουν αρκετές ιδέες. Υπάρχουν ιδέες. Μπορείτε να πάτε να φοιτήσετε στο Skies Aviation Academy και να. Ναι. Πάρετε. Εμείς κάναμε ένα άλλο. Ναι. Βέβαια, την πρωτοποριακή ιδέα θα σας συστήσουμε το παλικάρι που. Ναι, τον πιλότο, που έγραφε Άρη εκεί στη Β' Εθνική. Τον ξέρεις τον πιλότο. Τον ξέρω, όπως ξέρω και πάρα πολλούς βετεράνους που αφορούν χέρια καταστάσεις. Όλους βετεράνους του Ηρακλή και του Άρη τους χέρια. Που δεν σε πληροφορούν για τα κακό κείμενα. Μα δεν είναι καλό να γνωρίζω τι συνέβη στο game over. Κάθε βετεράνο του πάω, ξέρεις. Ξέρω. Δεν σου έχουν πει τίποτα. Δεν είναι καλό να έχω μιλήσει και να έχω πει ρετσίνα με ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν στο πρώτο μπαράζ που δώσατε για το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ποιος θα κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα στο Βόλο. Ναι. Στο Βόλο, τότε που έγιναν και τα Πανό και αυτά, η Καζούρα μεγάλη. Σωστά. Δεν είναι καλό. Ναι. Καζούρα, τέλος πάντων, μην τα λέμε αυτά. Γιατί όντως είναι καζούρα. Η λέξη καζούρα είναι όντως καζούρα, να το λέμε. Καζούρα. Μετά από 35 χρόνια του ανακάλυψε ότι είναι καζούρα. Δεν την πήρα χαμπάρι και. Ναι, ρε. Όχι, ρε. Και οι πλανεμένοι, οι απόγονοι από κάτω. Δεν την πήρα χαμπάρι. Τι, πολύ καζούρα. Αφού το ανακαλύψατε εκεί ότι ήταν καζούρα μετά από 33 χρόνια. Ναι, το 2013 το βγάλατε αυτό το ανέκδοτο, ήταν όντως καζούρα. Λοιπόν. Ωραία. Ξεκινάμε. Ο Κουέστα, μια που το είπες, να ξεκινήσουμε από τα πιο σοβαρά. Ναι. Γιατί εμείς ρεπόρτερ δεν βγάζουμε. Ούτε και δημοσιογράφοι φυσικά είμαστε. Αλλά 5-10 πραγματάκια μέσω ενημέρωσης. Νιώθουμε να σας τα πούμε. Τόσα χρόνια εμπειρίας. Συγγνώμη, και αυτό δεν μπορείς να είσαι και απροετοίμαστος. Ερχόμαστε, ανοίγουμε εδώ πέρα τον υπολογιστή και βλέπουμε. Δηλαδή, εντάξει, μπαίνουμε κι εμείς όπως όλοι στο διαδίκτυο. Ανοίγουμε τηλεόραση, βλέπουμε, ακούμε. Συμφωνούμε γιατί εργαζόμαστε. Εντάξει, είμαστε και καλά, οι δύο, αυτό είπαμε. Οικογενειάρχες είμαστε και οι δύο. Όχι, εγώ δεν είμαι οικογενειάρχης. Πώς οικογένεια, δεν έχεις γονείς? Γονείς έχω. Δεν έχω εσύ, έχεις παιδάκια. Εντάξει, εντάξει, είναι διαφορετικά. Είναι δική του οικογένεια. Είναι διαφορετικά. Για θέματα υγείας, για να ψώνια, για αυτά, οικογενειάρχης είσαι. Ποιος προσέχει τους γονείς σου? Εντάξει. Δεν είναι. Καθένας από την πλευρά του. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν. Φυσικά έχω αναλάβει από την κυρία Βασιλική, δεν στο έχω πει ποτέ. Να με παντρέψεις. Στην επόμενη διετία να νυμφευτείς. Να χορέψεις εσύ ένα βράδυ και να χορεύω εγώ και μετά για πάντα. Να νυμφευτείς, θα σου βρω εγώ την ύφη, εγώ θα την επιλέξω. Τότε είμαι σίγουρος ότι είμαι. Ξέρεις, καταρχήν θα σου βρω παοξάκι. Δεν γίνεται. Για να σε βάλεις στο σωστό δρόμο. Ωραία. Έτσι. Και κατά δεύτερον, κυρία Βασιλική, μην είναι ήσυχη, αφού το ανέλαβε ο Τρέγιας. Τελείωσε, είναι τελειωμένο. Μέχρι το 2020 μαζί με το μετρό θα έχεις και γονάκι. Τελείωσε, παιδιά, εντάξει. Τα κάναμε τα παντρολογήματα, γεννήσαμε, θα πάει και φαντάρος το παιδί, μια χαρά. Λοιπόν, ωραίο.
Πάμε στα. Θες να πεις πρώτα εσύ τι ιατρικό ανακοινό δεν έχεις εκεί? Όχι, δεν και μετά κανένα, να πούμε τα. Δεν έχεις. Από την πλευρά του Πάκου δεδομένα, είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Πέρκας αντίο, δεν παίζει στο μάτσε με τον Άρη, στο σημαντικό αυτό μάτς. Δεν παίζει και με τη Βίντι. Ίσως προλάβει τον Παναθηναϊκό. Μαουρίσιο εκτός και αυτός. Θα είναι δεδομένα για αρκετό καιρό. Οπότε δύο σημαντικότατες απουσίες. Δύο εντεκαδάτη ποδοσφαιριστές από τον ΠΑΟΚ. Στο κυριακάτικο ντέρμπι θα απουσιάζουν. Υπάρχει όμως το βάθος στο ρόστερ. Υπάρχει όμως η ποιότητα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως λένε πολλοί, έχει δύο εντεκάδες. Ίσως είναι λίγο υπερβολή σε κάποια σημεία, σε κάποιες θέσεις στον αγωνιστικό χώρο. Είναι. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι από τις πληρέστερες ομάδες, από τις πιο πληρέστερες ομάδες που είχε ποτέ στην ιστορία του στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ τη συγκεκριμένη χρονιά. Ωραία, μια που λες για απουσίες. Εγώ θα πω ότι σε αυτά τα μάτς δεν νομίζω ότι παίζει τόσο μεγάλο ρόλο ποιοι δεν παίζουν, αλλά ποιοι παίζουν. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτοί που παίζουν, το πόσο πάσο θα δείξουν, το πόσο θα θέλουν περισσότερο την νίκη, το πόσο αν επηρεάζονται, γιατί κάποιοι παίζει ρόλο. Δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες και οι 11 σε μια ομάδα το ίδιο. Άλλος, να σου δώσω παράδειγμα, πορώνεται από μια τέτοια και παίζει καλύτερα. Και άλλος κλείνεται στο καμπούκι του και είναι πιο επιφυλακτικός, πιο διστακτικός. Είναι ανάλογα και την προσωπικότητα του κάθε παίκτη. Για μένα δεν μετράνε τόσο πολύ οι απουσίες. Εντάξει, τα λέμε τώρα έτσι όπως είπε και ο Τάσος, λίγο σαν δημοσιογραφικά το ποιοι θα παίξουν και δεν παίξουν. Από την πλευρά του Άρη, ο Βέλεθ και ο Τέκιος που έλεγες χθες και ο Μπάσα είναι κανονικά, συμμετείχαν κανονικά σήμερα στο πρόγραμμα. Για τον Κουέστα υπάρχει αυτό που είπες αύριο βράδυ, λέει, γιατί άκουσα και στα αθλητικά στην 3 για να μην λέω έτσι, ναι. Να λέμε την πηγή. Αύριο το βράδυ, λέει, θα μιλήσει με τον προπονητή του και έχεις θα αποφασιστεί. Έχεις μια οικειότητα με την E3. Ναι, έχω. Τι να κάνουμε, ναι, εκεί μαζί. Έχω να δω E3. E3, ναι. Α, προχθές ήταν που ήταν ο Κόλκας. Κάνε εδώ με τον Γιαννούλη Μοσκοβίτη εκπομπή και ναι. Τον Κόλκα. Ήταν ο Κόλκα στην Παρασκευή. Σοβαρά. Ναι, και είχε πολύ γέλιο η υπόθεση. Δεν γινόταν να το χάσω. Εσείς στην E3 δεν είστε, είστε γενικά. Είστε, κοίταξε, γενικά είστε Champions League. Κρατικά κανάλια και κρατικές επιχορηγήσεις και χορηγίες δεν υπάρχουν. Στο μπάσκετ, ποιο σα δείχνει η τρέγια, στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Όλες οι ομάδες δείχνουν. Α, όλες οι ομάδες δείχνουν. Καλά, και είναι κρατικά λεφτά, δεν είναι. Και καλά να τα αρνηθείτε. Κοίταξε, καλά είναι γιατί ναι. Μας χρεώνουν ένα κάρο λεφτά μέσα στο μπάσκετ. Α, τώρα και εκείνα είναι καλά. Κάποια μάτσα θα δούμε. Δηλαδή, το Άρης ΠΑΟΚ, α πούμε, που θα το δω. Στο μπάσκετ. Το Άρης ΠΑΟΚ, θα το δω τώρα ναι. Στο σπίτι μου. Ωραία, έτσι. Άνετα. Άνετα και καλά. Στο 2-0 θα το κλείσει εκεί στο ημίχρονο, ναι. Άλλοι το κλείσανε. Ναι. Μην το κλείσει, λέω, και πα να δει καμιά ταινία, ξέρω, με τον Χατζηκρίστο. Άλλοι περίμενα. Πα στο Αντένα. Στο Σπάρτακ Μπόσκα. Στο Πάοκ Σπάρτακ Μπόσκα. Το 0-2. Περιμέναμε να γίνει 3-3. Τρίβατε τα χέρια σα. Γιατί να το κλείσουμε. Όμορφο αρέα. Έγινε 0-3 στο ημίχρονο. 2-3 στο ημίχρονο. Αντίο. Γιατί να το κλείσουμε, είσαι ίσα. Λοιπόν, για να το τελειώνουμε όσον αφορά τι απουσίε ή παρουσίε του ντέρμπι. Ο Κουέστα είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Ο Βέλεθ και ο Μπάσα είναι στη διάθεση κανονικά και σήμερα, λέει, ήταν κανονικά στο πρόγραμμα της προπόνησης. Ο Δελιζήσης έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της, αλλά και να λείψει ο Δελιζήσης, νομίζω εκεί στα. Σόουζα. Ποιο Σόουζα υπάρχουν. Μαυράει. Μαυράει κανονικά είναι. Να το. Αυτό σου είπα ότι και ο Βέλεθ είναι κανονικά. Ο Μαυράει από χθες ήταν κανονικά στην προπόνηση. Μπρούνο Γκάμα, εντάξει, όλα εντάξει. Όλοι, μια χαρά είναι όλοι. Και Βαλεριάνος, λέει, δεν ξέρω τώρα, ο Βαλεριάνος ήταν. Ποιος? Βαλεριάνος. Βαλεριάνος. Όχι Βαλεριάνα, μην τον μπερδεύεις. Όχι Βαλεριάνος. Το ξέρεις. Το ξέρω τον άνθρωπο. Ακουστά, όχι. Okay. Ναι, εντάξει. Προσωπικά. Δεν ξέρω αν θα το βάλει. Πραγματικά είναι και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, γιατί ήταν ο βασικός αριστερός μπακ. Μας είπαν θα λείψει κανένα δεκαήμερο, έλειψε κανένα μήνα σχεδόν. Μία εβδομάδα μας λέγανε στην αρχή, δεν ξέρω τι είχε. Είναι και αυτό στη διάθεση πάντως του προπονητή. Τώρα ποιο θα διαλέξει. Και το πώς θα παίξει ο Ερέρα είναι ένα ερωτηματικό. Πραγματικά θα το δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Άρα δηλαδή Βέλεθ και Μπάσα. Βασικά είναι ο Τέκιος είναι το ερωτηματικό. Αυτό που έλεγες και εσύ χθες, ο Κουέστα. Πιστεύω ότι θα παίξει βέβαια και αυτός. Εγώ θα τώρα θα ρισκάρει πιστεύω. Και θα ρισκάρει σίγουρα. Θα ρισκάρει. Έτσι άκουσα και τον. Να μην ξεχνάς και εσύ και οι φίλοι συνοπαδοί σου ότι δεν. Έχεις μόνο στο πρωτάθλημα τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ακολουθούν άλλα δύο ντέρμπι. Άλλα δύο ντέρμπι, βέβαια. Ένα βέβαια. Με την ΑΕΚ, ένα πολύ δύσκολο μάτς με την ΑΕΚ, η οποία έχει φάει μείον 3 και θα δώσει τα πάντα για να μην χάσει άλλο μάτς. Ένα
αρκετά πιο δύσκολο για μένα ακόμα παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό εδώ. Με μεγάλη ιδιαιτερότητα για κάποιους λόγους, ναι, τους οποίους θα αναλύσουμε λίγο αργότερα. Εδώ είμαστε. Έτσι. Με το Άρη Ολυμπιακό, mm-hmm, εκεί που θα υπάρχουν και μεγάλα διλήμματα στα επίσημα. Mm-hmm. Ωραία. Με περίεργα, με ανάμεικτα συναισθήματα από κάποιον. Έτσι λες εσύ. Ο οποίος έχει γαλουχηθεί από μικρό παιδί Ολυμπιακός. Mm-hmm. Έτσι. Ωραία. Και πιστεύω ότι αυτή η. Πώς να πω, η υπέρμετρη αισιοδοξία και όρεξη ολονών να παίξουν με τον ΠΑΟΚ ακόμα και με ένεση που, ωραία, ήθελε ο Αλβανός ο Μπάσα. Ναι. Πιστεύω. Όχι, ο Μπάσα δεν είχε ένεση. Α, λες για τον Κουέστα. Ήθελε ο Μπάσα ήθελε να παίξει και με ένεση. Είπε ακόμα Μπάσα, και με ένεση, εντάξει, θα παίξω. Και τον είπαν από το, εντάξει, ιατρικό τμήμα του Άρη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε ένεση. Πιστεύω ότι θα σε στοιχήσει στα επόμενα μάτς. Βλέπω το ιατρικό, το ξέρεις καλύτερα του Άρη από του ΠΑΟΚ. Η εκπομπή κατά 90% είναι ΠΑΟΚ Άρη. Δεν γίνεται να μην ξέρω το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Δεν γίνεται να μην πω σε δύο site ΠΑΟΞίδικα και κίτρινα. Στου ΠΑΟΚ δεν μπαίνω. Για να μάθω. Κακώς, πρέπει να μαθαίνεις. Γιατί να μπαίνω στο ΠΑΟΚ θα τα πεις εσύ του ΠΑΟΚ. Γιατί να τα πω. Αν έχει κάτι τρικαδόρικο να πω. Μπορεί να σου πω κάτι που δεν ισχύει. Ναι. Θα το καταλάβω. Ή να πεις κάτι εσύ που δεν ισχύει. Δεν πρέπει να το αντικρούσω. Εντάξει, τα πολύ. Καλά, εδώ είμαι εγώ. Τα πολύ, εδώ πέρα είμαι. Και ασύς παίρνεις και δίνεις. Λοιπόν. Έχω και δύο. Α, το ολοκλήρωσα για να δώσω τα δύο αυτά και να πάμε στο break. Δεν θέλω. Ποια να... δύο, τι δύο έχεις. Έχω δύο quiz. Α, ναι, εντάξει, δύο quiz έχεις να δώσεις. Τι θες να πεις. Όχι, τίποτα όσον αφορά αυτό τελείωσα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Γραμμές θα ανοίξουμε σε λίγο, Γιάννη, άμα παίρνουν οι φίλοι. Γραμμές σε λίγο. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε σήμερα δύο κουιζάκια για όλους τους ακροατές μας, mm-hmm, στα οποία μπορείτε να απαντήσετε και μέσω SMS μηνύματος, ένα 19 το μήνυμα, τζάβα πράγμα δηλαδή, και τηλεφωνικά στο 2310-287 όταν ανοίξουμε τις γάμες. Και τρία οχτάρια για τα μηνύματά σας FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Εγώ θα μπορώ να απαντήσω. Φυσικά. Α, ωραία. Φυσικά. Για να απαντήσω. Θέλω μόνο μια χαρά από σένα. Ναι, τι θέλεις. Αν θα παίρνουν οι ακροατές, ναι, και θέλουν να απαντήσουν, άσε τους ακροατές να πάρουν. Ναι. Α, εγώ δεν θα τα πεις και απαντήσω. Εσύ, άμα δεν απαντήσεις, όταν. Κάτι... Εγώ θα πω τώρα τα, ναι, ερωτήματα και θα, ναι, κάνουμε break. Ναι. Τα κουιζάκια. Α, όταν μπούμε να απαντήσω. Όταν μπούμε, αν δεν σε. Και οι φίλοι φυσικά. Έτσι. Εδώ είμαι για να απαντάω. Προχώρα. Λοιπόν, θέλουμε να μας απαντήσετε. Μάλλον θέλω να μου απαντήσετε, ναι, γιατί δεν νομίζω το θέλει ο Ζάχος. Mm-hmm. Με ποιον τρόπο, mm-hmm, ξόδευε τον πλουσιοπάροχα μισθό των 800.000 ευρώ ετησίως πριν από λίγα χρόνια, mm-hmm, ο Σέρχιο Κόκε. Ωραία. Με ποιο τρόπο. Α. Mm. Σε γνωστά ταχυφαγεία γυράδικα της πόλης μας. Mm-hmm. Β. Σε τυχερά παίγνια παύλα καζίνο, mm-hmm, και γάμα σε διάφορες στοιχηματικές εταιρείες ποντάροντας κατά ομάδων που δεν αγαπούσε. Επαναλαμβάνω, mm-hmm, με ποιο τρόπο ξόδευε τον πλουσιοπάροχο, mm-hmm, μισθό των 800.000 ευρώ ετησίων στο Σέργιο Κόχε. Σε γνωστά ταχυφαγεία γυράδικα της πόλης μας, σε τυχερά παίγνια παύλα καζίνο ή σε διάφορες στοιχηματικές εταιρείες που ποντάριζε κατά ομάδων που δεν αγαπούσε. Mm-hmm. Και ένα δεύτερο κουιζάκι. Στο επόμενο ντέρμπι του Άρη εντός με τον Ολυμπιακό, mm-hmm, ο γνωστός επιχειρηματίας και πρόεδρος του Άρη, κύριος Καρυπίδης, με ποια ομάδα μάλλον θέλει να νικήσει και να πάρει το κρίσιμο τρίποντο, mm-hmm, η ομάδα που υπηρετεί τώρα ως πρόεδρος ή η ομάδα που έχει μέσα στην καρδιά του και έχει γαλουχηθεί από μικρό παιδί, ωραία, όπως έχει δηλώσει. Δύο απλά ερωτήματα, mm-hmm, δύο κουιζάκια που θέλουμε να τα απαντήσετε είτε μέσω μηνύματος FM και εννοώ το μήνυμά σου στο 54526 ή τηλεφωνικά, μόλις επιστρέψουμε στο 2310-287 και 38, θα περιμένω και την απάντηση. Λοιπόν, φυσικά θα απαντήσω. Πάμε στο πρώτο break σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσο Στρέγιας πίσω από τα μικρόφωνα και περίμενα Τάσο. Πραγματικά πιο δύσκολες ερωτήσεις. Πιο δύσκολα περίμενα. Περίμενε λίγο. Ναι. Θα το φτιάξουμε. Περίμενα πιο δύσκολες ερωτήσεις να κάνεις τα quiz. Να πω ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές στο 2310-287 και 38, 6945-287 και 38. FM και εδώ το μήνυμά σας, θα θέλετε να απαντήσετε σε αυτά τα, ναι, πολύ δύσκολα που έβαλε ο κύριος Στρέγιας μας από εδώ. Στο 54526 παρακαλώ να στείλετε το μήνυμα. FM και εννοώ στο 54526 θα σου πω. Πάμε το πρώτο. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Τι εννοεί εδώ ο φίλος μου, κάνω καμιά γκάφα. Ναι. Μαρία είναι η κόρη του. Ξέρω του Κόκε. Ναι. Το άλλο δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που γράφει.
Τέλος πάντων, δεν το καταλαβαίνω διαβάσω, πραγματικά. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένα θέμα. 802 λέει ο Σέρχιο, εκτός ναι. από, τα μαγι... από την μαγιά του. Μαγικά του λέει. Μαγικά του λέει. Δεν μαγιά του μάλλον ήθελε να πει. Ναι. Ας φέρει λέει και τη Μαρία. Μαρία είναι η κόρη του, ναι. είπαμε. Η μικρή του ναι. κόρη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θέλω το πάνω, πραγματικά στο. Δεν θέλω να το διαβάσω, μου φαίνεται κάπως. Αλλά λέει να κυλήσουν όλα ήρεμα σου. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Δεν θέλω. Άστο. Άστο. Δεν ξέρω, φίλε, μου φαίνεται λίγο κάπως. Μπορεί κι άλλο να ήθελε να γράψει και άλλο ναι. να έγραψε. Ναι, ίσως να μην το καταλαβαίνω, ίσως ευχαριστούμε που το έστειλες, αλλά δεν ξέρω. Δεν μου βγάζει πολύ νόημα ή δεν το αντιλαμβάνομαι εγώ. Αν το στείλεις κάπως διαφορετικά ή μου εξηγήσεις τι θες να πεις. Έχουμε και τις γράμμες, εντάξει. Θα το διαβάσω. Λοιπόν. Ναι. Να απαντήσω εγώ πρώτα. Είπαμε οι γραμμές είναι ανοιχτές. Τα νούμερα τα ξέρετε. Τα δια... Να ξανακάνω τα ερωτήματα. Ξανακάντα γιατί εύκολα. Εγώ περίμενα τίποτα δύσκολο. Τώρα αδερφέ, μπαίνουμε. Σε παίρνουμε και τις γραμμές έτσι. Λοιπόν, δύο κουιζάκια. Να μας απαντήσετε με ποιο τρόπο ξόδευε τον πλουσιοπάροχο μισθό των 800.000 ευρώ ετησίως ο Σέρχιο Κόκε. Α. Σε γνωστά ταχυφαγεία γυράδικα της πόλης μας. Β. Σε τυχερά παιχνίδια καζίνο. Και Γ. Σε διάφορες στοιχηματικές εταιρείες. Ποντάροντας ομάδες που δεν γουστάρει. Ένας φίλος λέει Δέλτα, όλα τα παραπάνω. Ναι. Γιώργος. Ωραία. Και δεύτερο κουιζάκι, στο επόμενο ντέρμπι του Άρη εντός έδρας με τον Ολυμπιακό, ο γνωστός επιχειρηματίας και πρόεδρος του Άρη κ. Καρυπίδης, ποια ομάδα θέλει να νικήσει και να πάρει το κρίσιμο τρίποντο. Ωραία. Η ομάδα που υπηρετεί τώρα ως πρόεδρος και έχει τα συμφέροντα, ή η ομάδα που έχει γαλουγηθεί και έχει μέσα και στην καρδιά του από μικρό παιδί, όπως έχει δηλώσει. Ωραία. Ο ίδιος. Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι ο Κόκε 800.000 μία χρονιά είχε συμβόλαιο. Να σας απαντήσω σε όλα και στα. Ναι. Μία χρονιά έχει 800.000. Έχει αυτή τη χρονιά. Ωραία, εντάξει, εκείνη τη χρονιά. Καταρχήν, ο Κόκε να πω ότι εκτός αν αφιβάλλεις, ήταν ένας ποδοσφαιριστής με πάρα πολύ πλούσιο ταλέντο. Αν εσύ διαφωνείς, εδώ πέρα μας να το συζητήσουμε. Mm. Λοιπόν, αδείξει τον εαυτό του. Είναι από αυτούς που ήρθαν, οι τρεις Ισπανοί ήρθαν στην Ελλάδα. Ο Κόκε, ο Χαβίτο και ο Κάλβο, οι δύο. Από Ισπανοί γίναν Έλληνες μέσα από δύο χρόνια, αφομοιώθηκαν στον τρόπο ζωής Ελλάδος. Δυστυχώς αυτός με το μικρότερο ταλέντο, ο Χαβίτο, έμεινε Ισπανός, δούλεψε, έκανε και έκανε αυτά που έκανε. Οι άλλοι δύο χαράμισαν τον ταλέντο τους, δικαίωμά τους. Το που ξόδευε τα λεφτά του ο Κόκε δεν νομίζω να ενδιαφέρει κανέναν. Αλλά αυτό που έχει πλάκα είναι ότι στο. Είναι γνωστό, δεν είναι κακό, ήταν καζινάκια σου ο Κόκε. Mm. Ναι, ρουλέτα και τα τι αυτά. Mm. Λοιπόν, εκεί όμως δεν ξέρω πώς γίνονται τα μάτια τα δημοσιογραφικά ή των όλων αυτών που τον βλέπαν, να βλέπαν μόνο αυτόν και όχι έναν παίκτη τον οποίον φίλο του, νομίζω μαζί ήταν εκτός αν συναντιούνταν έξω στην είσοδο του καζίνου, που ήταν και η σημαία του ΠΑΟΚ. Mm. Προφανώς τα δημοσιογραφικά μάτια βλέπαν μόνο τον Κόκε. Mm. Σημαία του ΠΑΟΚ. Το Αλάνι φωτογραφίζεις. Ποιο Αλάνι, δεν ξέρω. Ποιο, ναι? Το Μουσλίμοβιτς. Πώς γίνεται ρε Τάσο να βλέπαν μόνο τον Κόκε και κανένας δεν έβλεπε γίνεται. Το Μουσλίμοβιτς. Να σου πω εγώ πώς γίνεται. Το Μουσλίμοβιτς δεν έβλεπε κανένας το καζίνο. Να σου πω εγώ. Για πες το. Ο Μουσλίμοβιτς πήγαινε 1 στις 10, η Κόκκινη πήγαινε 9 στις 10. Α, τι λέρε φίλε. Γι' αυτό. Στο αυτή τη 1 στις 10. Στις 1 στις 10 που πήγαινε ο Μουσλίμοβιτς δεν το μάθαμε ποτέ. Γιατί πήγαινε στο πριβέ. Πήγαινε στο πριβέ. Έχω πολλές απαντήσεις. Πήγαινε στο πριβέ. Πήγαινε στο πριβέ ρουλέτα και δεν το ξέρω. Τη δεύτερη απάντηση για πάνω τις γραμμές. Έχει πριβέ ρουλέτα το. Έχει. Φυσικά. Για μεγάλα κασέ, δηλαδή. Φυσικά. Για μεγάλα πορτοφόλια. Φυσικά. Και ήταν ο Μουσλίμοβιτς μεγάλο πορτοφόλι. Λοιπόν, στο δεύτερο δε, θα σου πω εγώ. Ο πρόεδρος μπορεί να ήταν Ολυμπιακός, τώρα είναι βαμμένος Αριανός και στο 2-0 που θα κάνουμε τον Ολυμπιακό, όπως και εσάς, 2-0, θα τον δείξει η κάμερα να πανηγυρίζει τρέγια. Έγινε. Και να δω, θα μου πει το 2-0. Έγινε. Απάντησε. Εντάξει. Άκουγα... Το τι ήταν δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει. Το τι είναι μας ενδιαφέρει. Ένα μήνυμα που έρχεται από το φίλο του Γιάννη λέει: άκουγα τη διαφήμιση του Πορκίτο του Γυράδικου και νόμιζα ότι μιλάει ο Κόκε. Καλά, εντάξει. Γιάννη, τα πετυχημένα, εντάξει. Το μήνυμα της ημέρας. Γεια σου Γιάννα ρε. Ωραίος. Πάμε στους φίλους γραμμές. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μάλλον. Κάτσε, μπορεί να μας πει από καμιά άλλη χώρα. Γεια σου, λοιπόν, έχω και εγώ δύο κουβιστάκια να τα βάλω. Πες μας το όνομά σου. Αποστόλης είμαι. Γεια σου, Αποστόλη. Ο γνωστός Αποστόλης. Όχι. Γιατί μιλάω με έναν Αποστόλη στο Φέμπλε και μου λέει δεν με καταλαβαίνεις όταν παίρνω. Εντάξει, δεν είσαι αυτός. Όχι. Πάμε. Λοιπόν, Τάσο. Ναι, φίλε μου. Πασίγνωστος μάνατζερ, ναι. Έλληνας, ναι. Έτσι, καταγωγή από ένα χωριουδάκι του Κυλκής, αρχές του καλοκαιριού, λέει στο καφενείο, αν φύγουνε δύο παίκτες του Ολυμπιακού, ένας αμυντικός και ένας θερματάς, έτσι, θα πάρει δύο συγκεκριμένους παίκτες. Ολυμπιακός. Αν δεν φύγουνε, που δεν φύγανε, αυτοί οι παίκτες πάνε σε ποια ομάδα, φαντάζεσαι εσύ.
Μάλιστα. Έτσι. Ένας τερματάς είναι και ένας στόπερ. Μάλιστα. Ο στόπερ πήγε. Και ο στόπερ πήγε και ο τερματάς. Μάλιστα. Σε ποια ομάδα πήγανε. Νομίζω τον Άρη φωτογραφίζει και ο ένας είναι ο Σιώπης. Όχι. Όχι. Ο ένας είναι ο Μαυράη που είναι στόπερ. Ο Σιώπης είναι με υποσχετική ούτως ή άλλως. Άσχετα αυτόν τον παπά που ακούς ότι είναι ελεύθερος. Είναι με υποσχετική. Δεν παίρνει ό,τι ώρα θέλει ο Ολυμπιακός. Δεν το ξέρεις. Ναι. Ο ένας είναι ο Μαυράη και ο άλλος ο Κουέστα. Ωραία. Έτσι. Και δεν είναι λόγια δικά μου, έτσι. Πιανού λόγια είναι αυτά, φίλε. Του πασίγνωστου μάνατζερ. Πιανού μας, έχει όνομα αυτός ο μάνατζερ. Έχει, δεν πρέπει να το πούμε. Άμα θες το λέω στον αέρα, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Πώς, στον αέρα έτσι να λέμε πράγματα, πασίγνωστος μάνατζερ, ποιος είναι. Εντάξει, είναι ρε φίλε, πασίγνωστος δηλαδή. Ο πασίγνωστος μάνατζερ που είναι όλες τις ομάδες. Που, ναι, πού το είπε αυτό, εντάξει. Εσύ, Έλληνες, πού μάνατε, το είπε αυτό, εντάξει. Πού το είπε, φίλε μου, αυτό, σε ποιο, το είπε δημόσια. Στο χωριό του, στο χωριό του. Α, στο χωριό, εντάξει. Στο χωριό του είναι καταγωγής. Από στο εκεί χωριό, που είναι καταγωγή του, ρε φίλε. Ναι, α, μπράβο. Εκεί το είπε. Α, εκεί το είπε, εντάξει, είναι πληροφορία. Έχεις κι άλλο κουιζάκι. Άλλο κουιζάκι είναι γιατί ακούω για δίπαλα, τρίπαλα, τετράπαλα. Έτσι. Όχι, κι εγώ έχω ένα κουιζάκι για το φίλο. Να μου πούνε. Σε ποιο τελευταίο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ από ελληνική ομάδα έφαγε 2 ή 3 γκολ. Ωραία. Φίλε, με μια που σου αρέσουν τα κουιζάκια και είσαι και δυνατός που σε ένα χωριό είπε ο ξάδελφος του Μπατζανάκη του τέτοιου. Όχι, δεν είπε ότι ο ξάδελφος. Όχι, είπε. Όχι, ο μέγας μάνατζερ είπε και αυτό στο χωριό του, στο καφενείο με τη γιαγιά και την ξαδέλφη του Μπατζανάκη της αδελφής. Θέλω να μου πεις εσύ αν ξέρεις ποια ομάδα έδωσε Δεκέμβριο παρακαλώ, παίχτη και προπονητή. Προπονητή, δεν μεταγραφή. Σε ομάδα του Πειραιά. Ποια ομάδα έδωσε στο μεγάλο της εχθρό παίχτη και προπονητή. Προπονητή δεν μεταγραφή. Έδωσε, ρε, φίλε. Ο σοβαρά. Μετά, προπονητή. Μετά το εξάμπαλο στις σέρες που έριξε. Ναι. Έτσι. Τι λες, ρε φίλε. Σοβαρά έδωσε στο μεγάλο εχθρό παίχτη και προπονητή Δεκέμβριο. Έδωσε, ρε, φίλε. Έδωσε, αν μου πεις άλλη. Αν μου πεις. Ναι, να ο πατήσω. ΠΑΟΚ, ναι. Ο ΠΑΟΚ τότε ήταν αδύναμος. Τι λες, ρε φίλε. Και τι σχέση έχει. Όταν είσαι αδύναμος οικονομικά και κοιτούσε να πάρει. Όταν είσαι αδύναμος. Ίδιο... Όχι, μιλάμε ρε Τάσο. Θα απαντήσει. Ναι, θα απαντήσει όσο θέλει. Ναι. Όταν είσαι αδύναμος. Όταν είσαι αδύναμος. Όταν είσαι αδύναμος. Τώρα, ρε, φίλε, να τώρα τι απαντήσεις. Έγινε. Όταν τώρα είσαι αδύναμος. Όταν είσαι αδύναμος, ο εχθρός σου πάβει να είναι εχθρός σου. Ή γίνεσαι φίλος. Ρε φίλε, πριν 30 χρόνια. Θα με αφήσει να σου κάνω την ερώτηση. Όταν είσαι. Πριν 30 χρόνια. Πριν 30 χρόνια. Πριν, μου πεις, πριν 30 χρόνια που ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω πώ. Πριν 30 χρόνια ήταν εχθρός ο Ολυμπιακός ή φίλος. Που πήγε ο Ολυμπιακός και συμφώνησε ύπουλα μαζί του. Για να μην το χάσει ο ΠΑΟΚ χωρίς να πάρει φράγκο, πήρε και κανένα φράγκο. Ωραία. Πριν 30 χρόνια ο Ολυμπιακός ήταν εχθρός. Και το παίκτη έκανε έτσι ο Ολυμπιακός και το προπονητή έκανε έτσι. Οκ, φίλε. Ζήτω ΠΑΟΚ. Κάντε ένα επίλογο για να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το μάτς είναι δύσκολο, Τάσο. Θέλει προσοχή από εμάς, από τη μεριά μας. Φυσικά, πιστεύω ότι θα το κερδίσουμε, εύκολα, δύσκολα. Θέλει σοβαρότητα, φίλε. Θέλει σοβαρότητα. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε ισοπαλία ή ήττα, τον ΠΑΟΚ δεν πρέπει να τον επηρεάσει. Να σε καλά. Έτσι. Να σε καλά, να πάρουμε τους επόμενους. Επειδή δεν άφησε όμως να κάνω. Εντάξει, φίλε, όταν βγαίνουμε, εντάξει, έχεις κάποια τέτοια κουιζάκια, πάει ωραίος, να απαντάς και στον αλωνόν τα κουιζάκια, εντάξει. Άμα δεν μπορείς να απαντήσεις. Μην μιλάμε και οι δύο μαζί. Όση ώρα θα ήθελες θα την είχες. Σου απάντησε. Δεν απάντησε. Σου το λέω. Ήταν αδύναμος και έκανε αυτό που και έκανε. Το λέω. Δεν μ' άφησε να το ρωτήσω. Όταν είναι... απάντησε του. Όταν... Όχι. Όταν είσαι αδύναμος. Όταν είσαι αδύναμος, ο εχθρός σου πάβει να είναι εχθρός σου. Γίνεται φίλος σου. Όχι, είναι εχθρός σου, αλλά κοιτάς το συμφέρον σου. Ναι. Δηλαδή όλοι πουλούνται και αλλαγοράζονται. Σωστά, αλλά προπονητή δεν έχει γίνει στο παγκόσμιο δεδομένα. Καλά, εσύ πήρες τον Αναστόπουλο τρεις φορές. Δεκέμβριο πήρα τον Αναστόπουλο. Δεν έχει σημασία από το πήρε. Δεκέμβριο. Δηλαδή, άμα τον πάρει. Μέση τη χρονιά. Δηλαδή, άμα τον πάρει Αύγουστο, πάβει να είναι Ολυμπιακός Αναστόπουλος. Βέβαια. Συγγνώμη. Βέβαια. Δηλαδή, τον Αύγουστο είναι Ολυμπιακός και το Δεκέμβριο είναι Πανετολικός. Μα δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Okay. Μέση τη χρονιά μεταγραφή προπονητή. Εγώ δεν καλά, το έχω ξαναπεί. Καμιακή διευκόλυση παρηγορεόταν να γίνει. Ξέρω. Αυτά είναι δικά σα. Εδώ μιλάμε για γεγονό. Δικά μα είναι. Δικά σα. Βγάλτε μα το χαρτί που έγινε τέτοιο. Βγάλε του ρεπόρτερ. Αυτό που λέω εγώ έγινε όμως. Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα φίλε. Ναι. Πάμε στο μεθεπόμενο. 23-10-287-38. Ναι. Έλα φίλε εσύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ. Ναι. Α, ο προηγούμενος για το Λίμπρεχτ έλεγε μάλλον, ναι. Ο Ζάχος έλεγε. Εγώ το λέω. Ναι, εγώ το είπα, όχι ο προηγούμενος. Ο Λίμπρεχτ ήταν που πήγε. Τάις Λίμπρεχτ και ο Μπανιώτης, οι δύο. Ωραία, αλλά και πιο παλιά, ας πούμε, μετά τον Μπαράζ του Βόλου Άρης, ποιοι πήγαν στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη λίγο, οι 25 άριδες, δεν τα ξέρω αυτά τα ονόματα που λέει ο Ζάχος. Εντάξει, πού να τους ξέρω.
Όχι. Μετά τον Παράζ του Βόλου από τον Άρη και πήγαν στον Ολυμπιακό. Πάλα σε Μερτζίδες και πήγαν από εκεί. Αυτά τα είχε και ο Άρης και ο Πάου. Πήγαν okay. παίκτες στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, φυσικά πήγαν. Εγώ δεν είπα ότι δεν πήγαν. Γιατί Αβραάμ Παπαδόπουλος Μαυρογεννήδης δεν πήγε. Εγώ δεν είπα. Εγώ λέω, εγώ αυτό που λέω σημειολογικά είναι η στιγμή που πήγαν. Δεκέμβριο προπονητής. Δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Αν μου βρείτε σε μια άλλη χώρα Δεκέμβριο να φύγει προπονητής και να πάει στο ίδιο πρωτάθλημα και μάλιστα σε ομάδα που είναι εχθρός μου, άμα μου το βρείτε εδώ πέρα θα είμαι, σας δίνω ένα χρόνο καιρό. Και τι έκανε που πήγε? Τίποτα. Εγώ είπα τι έκανε. Τι έκανε. Τι έκανε. Άρα καλά έκανε και τον έδωσε. Ο, δεν ξέρω τι έκανε. Ο Ολυμπιακός έκανε με Λίμπρεξ. Ναι. Δεν ξέρω τι έκανε. Ναι, βρέστε πού να θυμάμαι. Έλα φίλε, πάμε παρακάτω. Να πω για το. Δεν ξέρω τι σχολεία του Αριανού στη δηλώση του Αγγέλου στο μπάσκετ. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτή την ήττα. Χθες τα σχολίασα αυτά. Για πες λίγο γιατί δεν το άκουσα αυτό. Είπε ευχαριστώ τον Θεό για αυτή την ήττα που έχασε ο Αγγέλου. Ο Αγγέλου πολύ μιλάει. Ο ποιητή. Αυτό ήταν για φάπα τώρα να φάει. Πού το είπε. Εντάξει, μεταφορική έννοια, έτσι. Ναι. Ναι, α, ναι, μεταφορική. Εντάξει, εντάξει. Συμφωνώ με τον φίλο, συγγνώμη. Παρότι είναι πάω. Δεν λέγεται αυτό τώρα που το πω. Ναι, δεν είπαμε για φάπες και τέτοιο, ρε Τάσο, εντάξει. Όχι, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ότι τη σημερινή μέρα που μιλάμε, με τέτοια δήλωση πρέπει να αποτελεί παρελθόν. Γιατί είναι πολύ υποτιμητική. Κοίταξε, ο άνθρωπος μπορεί να εννοούσε κάτι άλλο. Αλλά αυτό που πέρασε προς τα έξω. Είναι κάτι που πολύ άσχημο. Εννοούσε ρε παιδί μου ότι θα μας κάνει καλό τώρα η ήττα αυτή. Επικοινωνιακά δεν το λες. Ο Αγγέλου πολύ μιλάει. Αν ήταν ο Άρης διαφορετικά δεν θα ήταν καν προπονητής στον Άρη ο Αγγέλου. Να δουλέψει, να βγάλει πέραν τη χρονιά, έχει μια αποστολή και να μην κάνει τέτοιες δηλώσεις γιατί και τα νεύρα μας ας πούμε εντάξει. Εγώ έμαθα ότι περιμένει ο Γιαννάκης εκ νέου. Άμα περιμένει, εντάξει. Είναι στεντ-μπάι ο Γιαννάκης. Μπορεί να και ο Μαρκόπουλος. Θέλει να ολοκληρώσει αυτό που δεν μπορούσε να κάνει πέρσι, να σας δείξει. Ο Μαρκόπουλος. Μαρκόπουλος είπε και να είναι και τον Μπάι. Ναι. Τι είπα. Είπε και για το βάρος της φανέλας του Άρη. Ήταν τότε βάρος. Και του ΠΑΟΚ τότε. Τώρα δεν υπάρχει κάποιο βάρος. Πού το είδε το βάρος. Εντάξει, η ιστορία υπάρχει πάντως. Τώρα υπάρχει το βάρος. Από ιστορικής απόψεως. Βάρος από ιστορική. Δεν έχει βάρος η φανέλα. Από τις δύο μεριές. Εντάξει, αυτό δεν ήταν λάθος. Κρέμονται λάβαρα από πάνω. Πώς το βλέπεις το κυριακάτικο ντέρμπι, πώς είναι το όνομά σου? Χρήστος. Χριστάρα, πώς το βλέπεις το ντέρμπι μες στο Χαρελά? Κοίταξε, ο Χαβί το είπε, έδωσε προγνωστικά 2-0, εγώ θα πω 1-2, ο ΠΑΟΚ. Το ίδιο με Τάσο, 1-2 λέει και ο Τάσος. Ακριβώς, ναι. Ωραία. Εγώ λέω ένα γκολ, εγώ πιστεύω στον γκολ θα κρυθεί. Αυτό το παιχνίδι και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τα εχέγγυα και την ποιότητα για να σκοράρει και να κρατήσει το αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ άκουσα σε άλλη εκπομπή ότι αυτός ο Ιταλός ο διαιτητής λέει είχε στο Facebook και τον κάνανε διάφορα σχόλια και τα μηνύματα όλα και πρόσεξε και τέτοια, είχαμε κάτι τέτοια κολπάκια τον κάνανε από όλες τις μεριές. Οι Αριανοί ΠΑΟΞΙΔΕΣ, ξέρω εγώ. Εντάξει, αυτά είναι χαζά τώρα. Νομίζω ότι, ότι ένας διαιτητής ο οποίος ορίζεται σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι εκτεθειμένο σε πάρα πολλές των περιπτώσεων ότι έχει κατά νου στη συνείδησή του τι πρέπει να κάνει. Και έως τώρα από τους ξένους διαιτητές, αν εξαιρέσουμε τα δύο site που κοπήκανε του ΠΑΟΚ τα ολοκάθαρα μέσα στο Καραϊσκάκι και μπορούσε να κάνει το 0-3 ο ΠΑΟΚ εκεί, είναι σε καλό επίπεδο οι ξένοι διαιτητές. Δεν έχει διαμαρτυρηθεί κανένας. Δηλαδή, σε όλα τα μάτς ξένοι, ούτε ένας Έλληνας. Σε όλα τα μάτς ξένοι. Αυτό πρέπει το μάτς ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που θα γίνει στις 29. Άκουσα ότι το θεωρούν ντέρμπι βάσει ονομάτων, όχι ότι είναι ντέρμπι στην ουσία. Είναι ντέρμπι και πρέπει να το αντιμετωπίσει ως ντέρμπι ο ΠΑΟΚ. Ως ντέρμπι. Φυσικά. Αυτή φυσικά. Μόνο το όνομα τους έμεινε. Ποιο όνομα έχουν, φίλε? Άμα δεν είχαν το μείον, πάνω από εμάς θα ήταν. Αν δεν είχα το μείον. Ναι, αλλά παίζουν και χατηρικά στη Σούπερ Λίγκα. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει χρήση το σημασία. Παίζουν. Έχουν 5 στα 6 και μια ισοπαλία. Αν δεν είχαν τους μείον 6, θα μας περνούσαν τη βαθμολογία. Τώρα που θα αρχίσουν τα ντέρμπι, θα τους δούμε τώρα. 6 νίκες εσείς, πώς θα σε παίρνεις? Με μείον 2 που είμαι. Α, ισοπαλία θα είναι. Μαζί ήταν. Έγινε. Να είσαι καλά. Τώρα για να μην αδικούμε τους πιτσιρικάδες. Όπως και να είναι, ο Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός είναι. Τώρα, μην λέμε, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Δόνης δεν είναι κανένα στοιχείο ως προπονητής. Και εγώ πίστευα να πω την αλήθεια ότι δύσκολα θα την γλιτώσει, αλλά. Μόνο εσύ το πίστευες. Εδώ οι Μπουκ του δίνανε τρίτο-τέταρτο φαβορί για υποβιβασμό. Έτσι, αλλά έφερε. Αλλά έως τώρα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Οι πιτσιρικάδες βγάζουν μάτια τα παιδιά. Έτσι, και οφείλουμε να τα αναγνωρίσουμε και να τους δώσουμε συγχαρητήρια. Για μένα μπράβο. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, έχει που παίζουν στον Παναθηναϊκό. Έχει και λίγο. Είναι 18χρονα παιδάκια. Έχει και ρέντα, έχει και ρέντα. Είναι παιδιά μας αυτοί που παίζουν. Ναι, ρε φίλε. Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός όπως και να είναι. Δεν το λένε Μπουζούκι και δεν το λένε Μπουζούκιτ. Και το λένε Γιωβάνη και δεν το λένε Γιωβάνοβιτ. Πρέπει να τα απαξιώσουμε τα παιδιά. Όχι.
Μακάρι να τους κάνετε. Μακάρι αλλά... και τον Άρη αλαζονικά να το δείτε και τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι θα τυχήσουν την Καρδάρα, γιατί θα μπουν τώρα μανατζαρέοι. Θα τα αποσκοπουλήσουν αυτά τα παιδάκια και πάλι από την αρχή. Εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, πάμε γραμμή... στο break. Πάμε, όχι, πάμε, όχι, στο break, πάμε στο break. 9. Αμέσως μετά το 23-10-287 και 3 οκτάρια θα είναι και πάλι δικό σας. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Και τα μηνύματά σας περιμένουμε απαντήσεις στα εξής quiz. Τα λέω άλλη μία φορά. Μας απαντάτε με ποιον τρόπο ξόδευε τον πλουσιοπάροχο μισθό των 800.000 ευρώ ετησίως ο Σέργιο Κόκε. Πρώτον, σε γνωστά ταχυφαγεία παύλα γυράδικα της πόλης μας. Δεύτερον, σε τυχερά παιχνίδια παύλα καζίνο. Και τρίτον, σε διάφορες στοιχηματικές εταιρείες ποντάροντας κατά ομάδες τις οποίες δεν γουστάρει. Αυτά είναι τα τρία ερωτήματα που έχουμε για τον Κόκκι. Και το δεύτερο κουιζάκι, στο ντέρμπι του Άρη, στο επόμενο εντός έδρας με τον Ολυμπιακό, ο γνωστός επιχειρηματίας και πρόεδρος του Άρη, ο κ. Καρυπίδης, ποια ομάδα θέλει να νικήσει και να πάρει το κρίσιμο τρίποντο. Η ομάδα που υπηρετεί τώρα ως πρόεδρος και έχει τα συμφέροντά του, ή η ομάδα που έχει μέσα του στην καρδιά του. Μέσα στην καρδιά του από μικρό παιδί και έχει γαλουκηθεί όπως έχει δηλώσει ο ίδιος. Λοιπόν, οι απαντήσεις δόθηκαν από μένα. Εδώ ένα, μια σφήνα από το φίλο του Χρήστο που λέει: ο πασίγνωστος αυτός μάνατζερ, μήπως είναι, λέει, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ. Εντάξει, ρε φίλε, είπε ο ξάδελφος του Μπατζανάκη στο χωριό του, στην ξαδέλφη του που έπιναν καφέ το πρωί. Εντάξει, είναι. Είπα. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Okay. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε και πάλι μαζί. 23-10-287 και 3 οκτάρια γραμμές ανοιχτές. FM και NO. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυβακούτε, το σχόλιο σας, το μήνυμά σας, απαντήσεις στα quiz, αποστολή στο 54-5-26. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεν πιστεύω να έφυγε κανένας από εσάς. Δύσκολα. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιαζη, Ιωάννη Ζάτη, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Παρέιτσα έως και τις 10. Ένα λεπτό να διαβάσουμε κάτι σημαντικό και παίρνουμε και τις γραμμές, παίρνουμε και όλους τους ακροατές και να ακούσουμε τις απόψεις. Έτσι. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ το ψητοπολείο Πορκίτο, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές για να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο, σουβλάκια κοτόπουλο, πατσέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς, μενού και πολλές επιλογές για ένα έως τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραλού και Δημητρίου 52. Πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Και φυσικά μαζί μας Skies Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Πληροφορίες επίσης στο skies.gr και στο 23-920-21-100. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλημέρα. Γεια χαρά. Τι έγινε, κύριε Τάσο? Ό,τι έγινε ακούστηκε. Τι γίνεται τώρα με το παιχνί του ντέρμπι? Είναι ένα πολύ ωραίο τοπικό ντέρμπι και περιμένουμε να δούμε ένα όμορφο αγώνα και φυσικά να νικήσει ο καλύτερος που θα είναι ο ΠΑΟΚ. Ωραία εκκλήρωση του Ιταλού, δεν είναι, από τη Σικελία. Ποια, του Τζόκερ? Ο Ιταλός είναι από τη Σικελία, κάτω του Παλέρμο. Ποιος Ιταλός? Ο Ιταλός που γιατί είναι το παιχνίδι ΠΑΟΚ. Α, το διετηλές. Ναι. Ιταλό ξέρω, εγώ δεν ξέρω που είναι. Από το Παλέρμο είναι, κάτω του Σικελία. Εκεί. Αυτές οι δύο ομάδες ανήκουν σε μια μεγάλη επιχείρηση, το οποίο εδώ πέρα και οι πόλοι μας δεν μπορούν να το πούνε το όνομα αυτό, διότι αυτή η επιχείρηση, να πούμε, που γνωρίζουμε πολύ καλά, έχει μαλώσει με το χοντρό. Βγήκαν στα μαχαίρια με το χοντρό. Ποιο, το φίλι λες? Το χοντρό, ένα χοντρό που είναι στην... Τον Κοντζιά. Αυτό το Κοντζιά, το πολιτικό, δεν με ενδιαφέρει. Τον Μπάγκαλο. Όχι, κύριε μου, αυτό το χοντρό που είναι το λίγο στο λιμάνι. Ξέρω, εγώ αυτούς ξέρω, έτσι λίγο ψιλογεματούλες και χοντρό λιγνό το βουβό κινηματογράφο. Χοντρούλης είναι. Α, τον πλουσιοπάροχο δομημένο, λες, πες το έτσι, για να το καταλάβω. Ναι, και τον κύριο το που πάει. Καλός άνθρωπος, κάνει και Εράνους από ό,τι έχω μάθει, κάνει και Εράνους. Ναι, είναι και λιμενάρχης, να πούμε. Γιατί ο θείος τον έχει βάλει κόκκινη κάρτα, ο θείος. Ναι, για πάμε λίγο στην ουσία, Νίκο μου, στην ουσία. Η ουσία, μα η ουσία είναι η κόκκινη κάρτα. Η ουσία, να πούμε, ξέρει πολύ καλά ότι το παιχνίδι αυτό θα γίνει ένα ωραίο χινάρι. Μπορεί να σκάσει, πούμε, άσο ημίχρονο ή τελικό.
Δηλαδή, και το άλλο τώρα το θέμα είναι το θέμα, το μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα είναι σήμερα τη πόλη, όχι με το ραδιόφωνο, αυτό που μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή. Βγήκαν στον αέρα κάτι που με πρόσωπα τα οποία είπαν δύο-τρία ονόματα. Το παραδίπλανο ραδιόφωνο, ένας από την γειτονιά μου, που είναι πρόεδρος της ομάδος, βγήκε, είπε πέντε πράγματα στον αέρα και ακούστηκε σε όλη αυτό. Εδώ η Αθήνα βουίζει η Αθήνα, ότι αυτός το πούμε, αυτή η έψιμη Θεσσαλονίκης, είναι το ένα παραμάγαζο. Μήπως γνωρίζετε, κύριε Τάσο? Σας ακούω με προσοχή, δεν τα γνωρίζω εγώ αυτά που λέτε. Αυτό το παραμάγαζο, που λέγεται έψιμη Θεσσαλονίκη, με επικεφαλής τον Δημητριάδη, έναν κύριο Δημητριάδη, δηλαδή ήταν όργανο του γραμμένου. Και τότε μπήκαν, το βάλαν τη λόγαζή. Νίκο, το 85 πόσο γνωρίζουν, το 1985? Εγώ, ναι. Και Τάσο, μην το γελάτε με και κουρατάσω. Μια ερώτηση έκανα, ρε φίλε. Μια ερώτηση έκανα, ρε φίλε. Είναι κακό η ερώτηση. Ήθελα να καταλήξω κάπου. Άμα δεν με απαντάς, είναι προαιρετικό. Το τέλος θα το πω, το πόσο χρόνο ήμαν τότε. Ήσουν 35, 30, πόσο ήσουν το 85? Τόσο. Ωραία. Ετοιμάσου τότε μετά τα 35 σου να ξαναδείς πρωτάθλημα στα 60 κάτι σου. Ως πότε να πούμε τώρα, Τάσο, να ξέρεις πολύ καλά ότι... ξέχασες από κάτι. Ξέχασες. Πριν 10 μέρες. Να ξεχάσεις, ρε Λίκο. Την έκδοση της Θεσσαλονίκης ήταν, πούμε, εκπρόσωποι των Αμερικανών Πενταγώνων. Αληθεύουν αυτά, δεν αληθεύουν? Ήρθαν εδώ από την Αμερική, δεν είχαν έρθει. Γιατί αυτό το κύριο πήρε στο Ροστόφ, αφού είναι Έλληνα? Ναι. Γιατί πήγε στο Ροστόφ, αφού είναι Έλληνα πατριώτη και αγαπά την πατρίδα, αγαπά την Μακεδονία? Γιατί ξάφανται και πήγε, πούμε, να σε απαντήσω. Με τα παιδιά του. Η έδρα των επιχειρήσεων εκεί, το πεντάγωνο του Ιβάν Σαββίδη, είναι στο Ροστόφ. Όχι, το πεντάγωνο. Δεν είναι το επιχειρηματικό πεντάγωνο είναι εκεί. Δεν είναι τίποτα άλλο. Η ουσία είναι, είπαν οι Αμερικάνοι, ή φεύγει ή πάει φυλακή. Φυλακή γιατί να πάει? Ο πρόξενος ο Μπάρ. Δεν υπάρχει κάτι επιλήψη, ούτε κάποια κατηγορία για να πάει φυλακή. Ένα έντυπο, η ώρα, την εφημερίδα αυτή, μια ώρα λέγεται, έχει ένα αθράκι, έχει μεγάλο αθράκι, το οποίο το άθρο αυτό, αν το διαβάζει, θα βγάλει πολύ ζουμί. Και βγαίνει φωτογραφία με τον ορφανό, που ο ορφανός, που θα βάλει ψηφιότητα για δήμαρχο, Θεσσαλονίκη, που θα βγει ο ορφανός, που θα βγει. Και η φωτογραφία του ο κύριος που παραστάνει τον Έλληνα που παραστάνει. Παραστάνει και τον Έλληνα παραστάνει. Ό,τι πει ο Βλαδίμηρος θα γίνει. Τον άλλο τον Βαψουμαλιά από τη Δύση δεν τον υπολογίζει κανείς εδώ πέρα, να ξέρεις. Αφού είναι, ό,τι πει ο Βλαδίμηρος που είναι κοντά μας εδώ. Ποιος είναι πιο κοντά σου στην Ελλάδα? Ο Βλαδίμηρος. Τελείωσε. Αυτός θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Τους άλλους δεν τους υπολογίζει καν ο Ιβάν Σαββίδης. Ούτε καν τους ακούει. Ό,τι διατάξει ο Βλαδίμηρος, η Ρώσικη Αρκούδα, να ξέρεις. Ποια αρκούδα? Από την ώρα, κοίτατε, από την ώρα που είπαν yes men όλοι μαζί, τον Αμερικανό Πενταγώνο. Τέρμα, αυτό είναι Αμερικάνοι, ήταν Αμερικάνοι στην Ελλάδα. δεν είναι κορό να αυτό είναι Αμερικάνοι στην Ελλάδα, γιατί το θέλει αυτό. Εντάξει, κάνε ένα επίλογο, Νίκο, γιατί να πούμε και τα άλλα θεματάκια. Ορίστε. Κάνε ένα επίλογο, λέω, να συνεχίσουμε την εκπομπή. Ναι, επίλογο. Το επίλογο μου είναι, Τάσο μου, να ξέρει πολύ καλά. Ναι. Το άλλο, πέντο ποτάσμα. Και τα χρέη της ομάδας είναι πάρα πολλά. Έτσι, και το ξέρετε το Γάλλο, αυτό έναν Γάλλο παίκτη, Λεύκα. Το Λεβέκ. Η προσφυγή εκδικάστηκε. Είναι 850.000 θα τα δώσω. Ο Μεγκιστάνας. Δεν ξέρουμε που βρίσκεται το Μεγκιστάνας. Θα τα δώσει 850.000. Ναι, θέλει να τα δώσει, αλλά δεν ξέρει πού να τα στείλει. Πού να τα στείλει? Μα γίνεται από κάτι. Όχι, πες μας που είναι ο Λεβέκ να τα πάρει. Όχι, πάρτα όλα. Ξέρετε, τα κάτι και το γήπεδο. Όπως έκανε ο Παναθηναϊκός το γήπεδο, όπως έκανε. Ο Λεύκας, ο Λεβέκ, πώς τον είπες, πες τον να μας πει πού είναι να το στείλουμε. Ωραίο το παραμύθι είναι αυτό. Τρώει ο κόσμος ανώ. Γεια σου Νίκο, καλό βράδυ Νικολάρα. Γίγαντα Νικόλα. Δεν παίζει τον Νίκο. Άμα δεν το βρίσκεται, πού να το πιάσετε τον Νίκο. Αν δεν το βρίσκεται, Τάσο, πάντως είναι Νικολούλη. Τώρα ξεκινάει τις εκπομπές πάλι. Βρε κορόιδα τον Νίκο. Πάλι ξεκινάει τις εκπομπές. Και να ξέρετε γιατί πολλοί τώρα κράζετε, κάνετε. Ο Νικόλας θα χαρεί πιο πολύ από όλους σας με το πρωτάθλημα. Ο πρώτος που θα κλαίει από χαρά θα είναι ο Νικόλας. Γιατί δεν τον ξέρετε καλά πολύ. Δεν τον έχετε πάρει γραμμή. Ναι, ναι. Τι παίζει? Όχι, μέσα για... διαβάζω το μήνυμα εδώ του φίλου.
Εντάξει, ναι. Καλά, έχουν τρεις συνεχόμενες ήττες, δύο στην Ευρώπη και έχασαν. Για τον μπάσκετ που είπε ο άλλος, για το φίλος ο Παοξής που είπε για τον, ναι. Για τον Άρη στο μπάσκετ. Ναι. Και λέει και όντως, τρεις ήττες έχει ο Παοξής συνεχόμενες στο μπάσκετ, για εκείνο δεν σχολιάζει τίποτα. Όλα καλά ήταν. τον Άρη είδε που όντως έκανε μια τροπιαστική ήττα. Αλλά ο Άρης είναι στο. Ο φίλος δεν μίλησε για ήττες. Μίλησε για τη δήλωση του Αγγέλου. Ήτανε, συμφώνησα με αυτό που είπε. Δηλαδή, γιατί πάτε αλλού. Άλλο λέει ο άνθρωπος, άλλο. Άλλο, όχι, λέω και τον Μπάουκ να βρει. Αν τα έλεγε και τα δύο. Τον Μπάουκ. Εδώ βγήκε ο άλλος, ναι. Κάνατε ήττα και ναι. Είπε ευτυχώς κάναμε την ήττα. Δηλαδή, προπονητής. Ναι. Δεν το λέει αυτό πράγμα για ομάδα είπα, που έχει. Αν ο Άρης ένας κανονικός Άρης, όχι αυτός ο Άρης τώρα. Ναι. Ούτε ο Άρης που θα διεκδικούσε πρωτάθλημα φυσικά. Ναι. Ένας απλά καλός Άρης που έπαιζε πριν δύο χρόνια. Ο Αγγέλου δεν θα ήταν προπονητής σε αυτή την ομάδα. Εγώ έχω να σας πω ότι αν αυτή η δήλωση γινόταν δεκαετία 80-90, άλλο, τώρα 80-90 ο Αγγέλου θα πήγαινε για σαφάρι να πούμε στην Αιθιοπία. Δεκαετία 80-90 ο Αγγέλου έπαιζε και αυτός μπάσκετ. Επίσης, αν αυτό το πέναλτι δεν σας το έδινε άλλες χρονιές με άλλον Σούπερ 3 στα παλαιότερα χρόνια. Τι θα γινόταν δηλαδή. Και δεν έβγαζε ανακοίνωση χειρότερα το πέναλτι. Γενικό κουμάντο του Άρη. Ναι. Τι θα γινόταν. Δεν έβγαζε ανακοίνωση για τον Κομίνη για το πέναλτι αυτό που δεν σας έδωσε. Θα υπήρχαν άλλες καταστάσεις. Πολύ διαφορετικές. Λοιπόν, και όχι, είπα, δεν συμφωνώ. Όχι αυτές οι light, οι Vitam καταστάσεις. Εγώ τη Δευτέρα σου είπα με πολλούς γεσμενάκηδες. Δεν συμφωνώ. Πάλι, με αρκετούς γεσμενάκηδες που βαράν προσοχή στο βωμό κάποιων καταστάσεων. Εντάξει. Και λίγο να είμαστε λίγο αντικειμενικοί όταν ασκούμε δημοσιογραφία για κάποιους, το λέω αυτό. Εντάξει, να ξέρουμε τι γράφουμε, να ξέρουμε που μεταφέρουμε ευθύνες ή αν έχουμε κάποια στοιχεία για τα γραφόμενά μας. Εδώ είναι ο εισαγγελέας. Εφόσον έχετε την πεποίθηση ότι μπορείτε να εκθέσετε ένα γειτονικό σύλλογο με τα λεγόμενά σας και έχετε τις αποδείξεις για τις κατηγορίες που μόνο τις γράφετε αλλά δεν μπορείτε να τις αποδείξετε γιατί δεν υπάρχουν. Είναι παπάς. Με λίγα λόγια, πάρα πολύ όμορφα και ωραία. Πάρτε τις αποδείξεις σας και πάντε στον εισαγγελέα να τις καταθέσετε, να την εκθέσετε πραγματικά και να έχει και πραγματικές κυρώσεις για να εφραθεί και η ψυχούλα σας. Κάποιοι που ασκείτε επιλεκτική δημοσιογραφία εδώ στην πόλη μας και καλό θα είναι να ασχολείτε πιο πολύ να ασχολείστε με την ομάδα σας παρά με τον γείτονα. Γιατί μερικοί ξέρουν καλύτερα το ρεπορτάζ του γείτονα παρά τη δική σου ομάδα. Λογικό είναι γιατί μέσω από αυτό μπορεί να προβληθεί. Γιατί όποιο μιλάει για τον ΠΑΟΚ είναι σίγουρο ότι θα προβληθεί και θα γίνει και ψηλοφύρμα, να το ξέρετε. Δύο φορές πήγαμε, με έκοψε αυτό. Παρακαλώ. Τι να πω, το ξέχασα αυτό που ήθελα να πω. Τι έλεγε τώρα και ήθελα να. Εγώ τη Δευτέρα εδώ ήμουνα και σου είπα το ότι είμαστε Άρης και ότι εσύ είσαι ΠΑΟΚ. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με ό,τι κάνει η διοίκησή μου και νομίζω ότι ούτε εσύ συμφωνεί με ό,τι κάνει η διοίκησή σου. Για μένα έπρεπε την επόμενη μέρα να βγάλει ανακοίνωση. Για μένα. Τώρα, αν περιμένει ότι μη φωνάζοντας θα έχει καμιά καλύτερη διαιτησία στο μέλλον, να του πω ότι η ιστορία του Άρη δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο δείχνει. Ακριβώς το αντίθετο δείχνει, ναι, κύριε Καρυπίδη. Όπως και περίμενα, γιατί όλο θέλω να το πω όλη αυτή τη βδομάδα, γιατί βλέπω ότι δεν γίνεται και δεν θα γίνει, περίμενα την αντιμετώπιση που είχε ένα μέσο της πόλης μας στο Καραϊσκάκης να το έχει και στο Χαριλάου. Ναι. Δεν σας αρέσει. Μετά μην κλαις Καρυπίδη, μην κλαις μετά και βγάζεις ανακοινώσεις όπως πέρσι. Μιλούσες για ένα συγκεκριμένο μέσο. Βλέπω πολύ, όπως είπε και αυτός Βιτάμ, και πολύ soft αντιμετώπιση αυτό το μέσο που το θεωρώ εχθρό του Άρη. Τώρα τι να σου πω. Εντάξει, από τη μία βλέπω. Έτσι θεωρώ εγώ. Βλέπω δεκάδες δημοσιεύματα, εκατοντάδες καζουρίτσες για κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιώσει η ΠΑΟΚ για αυτό, για τα κούρεματα δέντρα, αυτή τη χαζομάρα τέλος πάντων. Εντάξει, ασχολείστε με το κούρεμα. Δεν κατάλαβες. Με το κούρεμα. Κατάλαβα τι είπες. Και έχεις δίκιο σε αυτό που είπες. Εντάξει, και σου βγάζω το καπέλο για αυτό που είπες. Και σίγουρα δεν συμφωνούμε. Δεν θα μπορούμε να συμφωνούμε. Προσωπικά και εγώ και εσύ με ό,τι λέει η διοίκηση του Άρη και του ΠΑΟΚ. Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε οπαδοί. Είμαστε στα τσιμέντα, στις κερκίδες κτλ. Περάσαμε το παδικό κίνημα. Ούτε δημοσιογράφοι είμαστε, ούτε γνωρίζουμε. Ούτε πρόκειται να γίνουμε. Γνωρίζουμε και τους προέδρους προσωπικά. Όμορφα και ωραία, και ούτε θέλουμε να τους μάθουμε προσωπικά. Όπως το επιδιώκουν κάποιοι άλλοι. Δεν ξέρω. Απλά λέω, ασχολείστε όλη τη βδομάδα για ένα, ξέρω εγώ, γελίο δημοσίευμα που κάποιος τέλος πάντων το ανακάλυψε ράδιο Ραβίλα. Ναι. Δεν το έχει επιβεβαιώσει ποτέ αυτό, είπα. Επάκω ότι έχει στείλει κάποιο χαρτί μέσω της αστυνομίας, στη Δημαρχία κτλ. Ναι. Και το πνίγεται ότι
Υπάρχει ένα 38, όπως λέτε, ολοκάθαρο, όπως λέτε και ισχυρίζεστε, πέναλτι με τον Πανιόνιο, το οποίο μπορούσε να πάρει βαθμό ή βαθμούς, γιατί μπορεί να το γυρίσει το παιχνίδι. Εγώ λέω θα το κινούσε. Και, και η κεφαλή, κεφαλή τη ομάδα σα δεν αντιδράει επισήμως. Για μένα λάθος του, γιατί προφανώς, άμα θέλει να ερμηνεύσω ναι. τη στάση, περιμένει ότι θα ευνοηθεί σε άλλα μάτς. Κάπως έτσι. Δεν είναι έτσι, Ριζάκο. Όχι, λέω ρε παιδί μου, λέω ότι δεν φωνάζει γιατί σου λέει. Εφόσον δεν φωνάζω σε κάτι τόσο οφθαλμοφανές που είναι υπέρ μου, μπορεί ας πούμε να ευνοηθώ σε κάτι άλλο. Μην περιμένεις και δεύτερο τέτοιο θα φας και τρίτο. Μην φωνάζεις. Μην κάνεις φασαρία. Μην χτυπάς το χέρι σου και θα δεις τι θα γίνει. Εγώ νομίζω ότι θα είναι χειρότερα από τη στιγμή που δεν αντιδράς. Εντάξει. Εγώ είδες, είπα την άποψή μου. Μπορεί να έχω εγώ λάθος γιατί δεν ξέρω τα δεδομένα. Πρώτη αγωνιστική. Δεν υπάρχει κατά την άποψη πολλών ένα αμφισβητούμενο πέναλτι στο Πρίγιοβιτς. Εγώ λέω ότι είναι. Άλλοι λένε ότι δεν είναι. Έτσι. Δεν είναι. Δεν βγήκε ο Καραπαπάς. Δεν βγήκαν οι Λισάνδρου από ΑΕΚ και τα λοιπά, αντιδράσαν. Είδες την επόμενη αγωνιστική τι πέναλτι με την Τρίπολη έχει πάρει η ΑΕΚ. Είπαμε, χειρότερο πήρε η ΑΕΚ. Μπράβο. Και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν η αντίδραση των υπευθύνων ναι, της ΑΕΚ. Αυτό θέλω να πω. Ναι, αλλά δεν ακούω κανένα φίλο του Άρη. Δεν ακούω κανένα φίλο του Άρη. Εκτός αν δεν έχω ακούσει, έτσι, γιατί δεν ακούω να ακούω τα πάντα. Να έχει αντιδράσει και να πει: έλα εδώ, ρε Θόδωρε. Γιατί δεν έβγαλες μια ανακοίνωση για όλα αυτά που γίνανε, γιατί δεν διαμαρτυρήθηκες. Εγώ ρώτησα και μεγαλοδημοσιογράφο εδώ του σταθμού του Άρη σε μια εκπομπή πρωινή, τέλος πάντων. Βγήκα γιατί ακουγόταν κάποιες ανακρίβειες από το μεγαλοκούναβο αντιπαοξή που έγινε 60 χρονών και τρώει κορφλέξ. Εντάξει. Και βγήκα όμορφα και ωραία και έκανα μια ερώτηση στον αρχιδημοσιογράφο του Άρη. Και το λέω. Παρακαλώ να παρακαλώ. Ο Χρήστατος του Σαλτίδης. Και το λέω, παρακαλώ να μου απαντήσετε σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Έτσι, γιατί δεν έβγαλε ανακοίνωση ο κύριος Καρυπίδης. Τι σου απάντησε. Ενώ ορίεται όλος ο κόσμος του Άρη για ένα απέναντι ολοφάναρο. Τι σου είπε, δεν άκουγα. Άρχισε να μου λέει ο Βρίζας ήταν Ολυμπιακός. Καλά, αυτό γνωστό. Ο Ζαγοράκης ήταν ΑΕΞΙΣ. Και όχι μόνο απάντησε, το έγραψε και στο blog. Το κίτρινο το blog. Ναι, ότι κάποιοι παραπληροφορημένοι το είπε και στην εκπομπή του All About Άρης. Τα μαθαίνω όλα εγώ τα πάντα να μου έχω κέρες παντού να ξέρεις. Αφού έχεις είδα στο κινητό ναι, το All About Άρης. Όχι, ρε φίλε, στο κινητό λάθος κάνεις. Εδώ μπαίνω και διαβάζω. Στο κινητό δεν το έχω. Προπαγάνδα ήταν αυτό. Είπε ότι πώς είναι δυνατόν ο Κομίνης να ανήκει ας πούμε στην ΑΕΚ που λες εσύ ότι η ΑΕΚ είναι συνέτερος με μένα. Αυτό είπα. Και ο Καρυπίδης να είναι Ολυμπιακός και να μην πήρα αυτό το πέρα. Είπα κι εγώ. Αυτή ήταν η απάντηση. Εντάξει, εμέσω πριν σαφώς όμως, εγώ άλλο έκανα ερώτημα. Mm-hmm. Γιατί γενέβγαλε ανακοίνωση ο πρόεδρος του Άρη. Αυτό ο ίδιος το ξέρει, σου είπα. Αυτό το ερώτημα αυτό δεν είπα. Απαντήθηκε ποτέ και από τον μεγάλο δημοσιογράφο σας και από τον κόσμο σας. Ναι. Και το κάνω και σήμερα. Παραμονές ντέρμπι. Γιατί, ενώ είναι παραμονές ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, φίλε. Δεν θα έπρεπε να βγάζει μια ανακοίνωση για να έχει μια καλύτερη μεταχείριση. Να σπάξει ο Ιταλό, έρε τι γέλια θα κάνει. Ζάχο, λέω το. Δηλαδή, εγώ, αν ήμουνα, ξέρω εγώ, και δεν μου δίνα πέναλτι. Δηλαδή, το πέναλτι του Ζαμπά μέσα στον Όφι, έχω βγει και έχω κράξει και φωνάζω. Εδώ, σε κουμπές είμαστε. Και λέω πέναλτι, καθαρό αυτό ξέρω εγώ. Έτσι. Και ο Πάοκ βγήκε επισήμως και είπε. Όμορφα, ωραία. Γιατί δεν βγήκε ο δικό σα. Λοιπόν, εγώ επειδή το έκανα σχόλιο. Θα απαντήσει κανένα Αριανό. Αυτό απάντησα. Για άλλο θέλω να πω γιατί το είπα μία φορά, θα το ξαναπώ άλλη μία. Ακόμη και σε μία φάση ή δύο να θέλω και εσύ να πάρεις σε αυτό ας πούμε, θέση. Να πεις να συμφωνήσει ή όχι. Λέμε έρχεται ένας Ιταλός να σφίξει ένα μάτς έτσι. Ναι. Ακόμη και ένα λάθος να κάνει και κατά της ομάδας μου να είναι. Εγώ δεν πρόκειται να του δώσω δόλο. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι ανθρώπινο το λάθος. Και το ίδιο πιστεύω ότι θα ισχύει και από την πλευρά σου έτσι. Δηλαδή θα έχουμε τη Δευτέρα δεν με έδωσε το offside, δεν έκανε εκείνο. Γιατί... αν πούμε ότι κάποιος έχει επιρροή στην ΕΠΟ από τους δυο μας, σίγουρα δεν είναι ο Άρης. Έτσι. Και Ιταλός διαιτητής έρχεται ακόμη και λάθος κατά της ομάδας μου να κάνει. Λίγο επιρροή, εντάξει, ο κύριος Γραμμένος είναι λίγο Αριανός. Λίγο Αριανός είναι. Εντάξει, λίγο λέω εγώ, λίγο ρε παιδί μου, εντάξει. Τι να κάνω. Τώρα θα μου πεις και θα έχεις δίκιο. Ποιος τον υποστήριξε. Ναι, τον υποστήριξε. Αμήνες, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό τι χαζομάρα πάλι ήταν, ρε φίλε. Όχι, λέω ότι. Αυτό το κατάλαβα, ρε φίλε. Λέω. Ακόμη και. Άκουσε. Λέω ακόμη και αν ρε παιδί μου γίνεται λέξη να σου πω και ένα καλό σενάριο. Ναι. Καλό σενάριο δηλαδή που δεν θα φέρει ξέρω εγώ αψιμαχίες ή τέτοιες. Λέξη 0-0 το μάτς και δεν μου δώσει ένα καταφανέστατο πέναλτι. Παιδί μου αλλά Πανιόνιος. Εγώ δεν θα πω θα πω ότι ήταν ανθρώπινο λάθος. Δεν θα πω ότι έχει δόλο. Κατάλαβες. Ελπίζω το ίδιο να ισχύει και από την πλευρά σου έτσι.
Αυτό εννοούσα. Δεν εννοούσα ναι, τίποτα ναι, άλλο. Ανάλογα τι πέναντι, την υπέραντι θα δώσει, ρε φίλε. Τώρα, μα το σπάει. Ρε φίλε, άμα το βγάλει κανένα μαχαίρι και το κόψει την κάλτσα. Δηλαδή και δεν το δώσει, δεν γίνεται. Που λέει ο λόγο. Σιγά μην τον πυροβολήσει και ανάμεσα στα μάτια, ρε τρέγια. Ναι, ρε, γυναίκα, εντάξει, θα σου δώσω. Ιταλό έρχεται. Έλα. Σταθερό. Καρτάκια, ε. Αυτό σημαίνει ότι το. Το άτσαλο ποδόσφαιρο ναι. που θα παίξει η λιγότερο ποιητική ομάδα ή το σκληρό ποδόσφαιρο. Για τον Πάουκ, λες, ναι, σωστά. Τώρα αν ο Πάουκ είναι η λιγότερο ποιητική ομάδα, ναι, για τον Πάουκ. Για το, αν έχει πάντως. Αν ο Πάουκ είναι η λιγότερο ποιητική ομάδα, οκ. Ναι. Okay. Λοιπόν. Δεν θα επιτραπεί και πάρα πολύ και ωραία. Θα είναι ένα τεσαβαντάζ. Για να το δούμε. Ένα τεσαβαντάζ θεωρώ ότι θα είναι για την ομάδα η οποία είναι η πιο άτεχνη. Ωραία, η πιο ποιοτική ομάδα. Εντάξει, η πιο ποιοτική, ναι. Μπορεί να το δείξει και στο γήπεδο, έτσι. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται το χώρο σα. Γιατί και ο Σερτάκης κάποτε είχε πει. Να, το Σερτάκης δεν το κουρέψαμε. Εκτός από τα δέντρα, θα κουρέψαμε και το χώρο το τρέγια. Είχε πει και ένα στατιστικό ότι Οκτώβριο ο Πάουκ δεν έχει κερδίσει ποτέ. Έξι μάτς λέει είναι στο. Είναι αλήθεια. Ναι. Έξι μάτς, τέσσερις νίκες, δύο σοπαλίες υπάρχουν Οκτώβριο. Σε Άρης Πάουκ βέβαια φυσικά. Στο Χαριλάο παίζουμε, γι' αυτό είναι το στατιστικό. Τι είπε ο βετεράνο, οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Ναι, 6 μάτς, 4 νίκες και 2 σοπαλίες έχει. Για Ζάχο, να... είναι καλό αυτό το στατιστικό. Ζάχο, έχουμε ελπίδες. Το Σάββατο όλοι Εσκομπάρ. Γι' αυτό έβαλα τα 300 Ζάχο. Ναι, όχι, δεν υπάρχει 300, είπαμε και Σαββάτο που θα έρθεις και εσύ. Ναι. Θα επίσης, το κάνουμε. Επίσης να πούμε. Λοιπόν, εγώ πού θα έρθω Σάββατο. Δεν θα έρθει. Πού, στο μάτς. Όχι, για Κυριακή το μάτς. Το μάτς. Α, Σάββατο, εάν μπορέσω θα έρθω. Ναι, αν όλα πάνε καλά. Να δω λίγο με την οικογένεια τι γίνεται. Καλά, ρε φίλε, εντάξει, είπαμε βράδυ. Να κάνουμε το break και θα σας δώσουμε μετά ένα πολύ καλό στατιστικό που νομίζουμε ότι θα σας ενδιαφέρει. Επίσης, θέλουμε τις απαντήσεις σας για το ποιους παίκτες θέλετε να βάλει στη θέση του Μαουρίσιο και του Πέλκα ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Θέλουμε και την πρόβλεψή σας για το τελικό σκορ του αγώνα. Μόλις επιστρέψουμε από το σύντομο διαφημιστικό που θα κάνουμε. Διάλειμμα Ιωάννη Ζάτση, ερχόμαστε. 2310 287 και 38. Οι τηλεφωνικές γραμμές θα είναι πάλι δικές σας. Και οι ντροπαλούλιδες, FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Αυτό ισχύει και για όσους κρυφακούτε. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο 20 λεπτό, Ράδιο Μαρμίτα, στο Λίμπερο, 107,4 στον FM. Τάσο Στρέγια στο μικρόφωνο, Ζάχος Ντρούλινγκ δίπλα μου. Ιωάννη Ζάτσης απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Για ένα 20 λεπτό ακόμα. Είμαστε εδώ κοντά σας, οι γραμμές είναι ανοιχτές για τα θέματα τα οποία έχουμε επιλέξει να σας προβληματίσουμε για σήμερα. Επαναλαμβάνω, 2310, 287 και 38 για τις απόψεις σας. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε είστε πολύ, το ξέρω, δεν είναι κακό, πείτε το. FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας στα κουιζάκια που έχουμε. Με ποιο τρόπο ξόδευε τον πλουσιοπάροχο μισθό των 800.000 ευρώ ετησίως ο Σέρχιο Κόκε σε γνωστά ταχυβαγία γυράδικα της πόλης μας? Α. Β. Σε τυχερά παιχνίδια στο καζίνο. Και Γ. Σε διάφορες στοιχηματικές εταιρείες ποντάροντας ομάδες που δεν γουστάρει. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Μπορείτε να απαντήσετε και τηλεφωνικά σε αυτό το ερώτημα, όχι μόνο μηνυματικά. Και το δεύτερο κουιζάκι εδώ της εκπομπής μας. Στο επόμενο ντέρμπι εντός έδρας του Άρη με τον Ολυμπιακό, ο πρόεδρος του Άρη, κύριος Καρυπίδης, ποια ομάδα θέλει να νικήσει και να πάρει το κρίσιμο τρίποντο? Η ομάδα που υπηρετεί τώρα ως πρόεδρος και έχει τα συμφέροντά του, ή η ομάδα που έχει μέσα στην καρδιά του από μικρό παιδί, όπως έχει δηλώσει ο κύριος Θοδωρής Καρυπίδης, ότι είναι Ολυμπιακός από μικρό παιδί? Έχω την εντύπωση ότι θα προτιμήσει την πρώτη απάντηση λόγω συμφερόντων, αλλά θα έρθει σε μεγάλη σύγκρουση με το εγώ του, με τον εαυτό του, γιατί όταν έχεις γαλουχηθεί από μικρό παιδί σε κάτι, έχεις μάθει κάτι από μικρό παιδί, με το ποδήλατο, ρε παιδί μου, όταν το μαθαίνεις, δεν το ξεχνάς ποτέ. Δεν το ξεχνάς το ποδήλατο. Μια φορά το μάθεις, μέχρι να φύγεις από αυτό το μάτι ο κόσμο, δεν το ξεχνάς το ποδήλατο. Εάν το ξεχάσεις, σημαίνει κάτι. Όχι ότι είσαι εντελώς ανισόρροπος, ρε παιδί μου, έτσι, γιατί χάνεις την ισορροπία, δεν μπορείς να ισορροπήσεις σε κάτι που έχεις μάθει, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν ξεχνιέται με τίποτα. Αυτά είναι τα δύο κουιζάκια που σας έχουμε βάλει για σήμερα. Επίσης θα ήθελα να μου απαντήσετε, όσοι φίλοι επιλέξετε να τηλεφωνήσετε στο 2310-287 και 38, να στείλετε τα μηνύματά σας. Ποιους παίχτες θέλετε να βάλει στη θέση του Μαουρίσιο και του Πέλκα ο Ρασβάν Λουτσέσκου, μιας και είναι σιγουράκι 100% ότι αυτοί οι δύο θα λείπουν από την εντεκάδα του ΠΑΟΚ την Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και επίσης θέλουμε να μας πείτε, αν επιλέξετε να μιλήσετε μαζί μας, αν δεν μας νομπάρετε,
το τελικό σκορ του αγώνα Άρης ΠΑΟΚ. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει, ποια ομάδα θα κερδίσει και ποιος θα είναι φυσικά και ο σκορ. Εγώ ας πούμε θεωρώ και πιστεύω ότι ο Αλέξανδρος, ο γνωστός σκόρερ του ΠΑΟΚ, ο οποίος σκοράρει ανελιπώς και κατά την άποψη του Σέρχιο Κόκε δεν το γνωρίζει ποιος είναι, έτσι, θέλοντας να δυναμητήσει λίγο την ατμόσφαιρα και να βγει στην επιφάνεια, θεωρώ ότι θα σκοράρει. Εντάξει, το ότι ο Σέρχιο Κόκε εντέχνος προσπαθεί να δυναμητήσει λίγο την ατμόσφαιρα, να βάλει διάφορα φυτίλια, να το πάρει ή να σνομπάρει, να τον πάρει τους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο του Άρη, να σνομπάρει τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Νομίζω την απάντηση, κύριε Κόκε, λάτρη του γύρου, καψούρη του 33, ναι, και αγαπητέ πελάτη των στοιχηματικών εταιριών, ναι, νομίζω την απάντησή σου θα την πάρεις μέσα στο γήπεδο από τον Σέρβο Αλέξανδρο και τότε θα μάθεις ποιος είναι. Και να είσαι σίγουρος, να είσαι σίγουρος, Σέρχιο Κόκε, mm-hmm, που προσπαθείς να βγεις στην επιφάνεια και να προβάλλεις την ανυπαρξία σου, γιατί κανείς δεν σε θυμάται εδώ στην πόλη, πέρα από μερικούς πριν τα δικά του συμφέροντα, ότι θα του πανηγυρίσει και πάρα πολύ κυμπάρικα, γιατί μιλάμε για σοβαρό άνθρωπο. Εντάξει, δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει τις εντυπώσεις και να αναδειχτεί μέσα από την ανυπαρξία του. Λοιπόν, επειδή ήμουν έξω, μιλούσα με τον αδελφό μου τηλέφωνο, δεν ξέρω τι είπες πραγματικά, μόλις μπήκα στο σπίτι. Τίποτα, είπα ξανά τα ερωτήματα, ποιες παίκτες. Για τον Κόκκι έλεγες κάτι, ναι, προφανώς. Για τον Κόκκι είπα για αυτές τις δηλώσεις που έχει κάνει, οι οποίες εντάξει είναι προφανώς, γελάνε και τα δάκρυα. Γελάνε και τα δάκρυα. Ανύπαρκτο. Προφανώς δεν σχολιάζεις όμως σίγουρος είμαι. Θα το κάνεις όμως, είμαι σίγουρος τώρα, τη δήλωση του, που να ασχολούσασταν δηλαδή κιόλας με το μάτς, του Ιού Σαββίδη, ότι αν κερδίσετε στο Χαριλάο θα σας πλύνω όλα τα αμάξια. Τα αμάξια των ποδοσφαιριστών, είπε. Μήπως και αυτό είναι προπάνω. Ο Ιού Σαββίδης. Πρώτη φορά το ακούς. Είσαι σίγουρος το είπε αυτό. Το είπε. Άμα θέλεις... Για τα αμάξια πλήναν αυτοί που παίξαν σήμερα την πρώτη φορά. Και είπε στο Instagram, ναι, εκεί που κάναν, ναι, κερδίστε την Κυριακή στο Χαλάο και θα στα πλύνω εγώ όλα. Αυτό δεν το έμαθα. Έμαθα, ναι, ότι είπε, σχολίασε για τον Κόκκι, ποιο, ναι, είναι αυτό ο τύπο. Ναι. Και είναι λογικό να μην τον, να μην τον ξέρει. Ο Κόκκι αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα. Στον Άρη είναι βετεράνο του Άρη, είναι πρώην παίκτη του, είναι φίλαδο του Άρη. Για μένα κακό ασχολήθηκε και δεν είπε βέβαια για τίποτα κακό. Είπε ότι θέλω να κερδίσει ο Άρη. Και τα κάνει. Αυτό δεν είναι κακό φυσικά, ναι, και καλά κάνει ο άνθρωπος και το λέει αυτό. Το ότι δεν γνωρίζω τώρα τον Πρίγιοβιτς και ποιος είναι ο Πρίγιοβιτς και αν νομίζω ότι είναι ο Ιμπραήμοβιτς, νομίζω ότι, ναι, για ένα πρώην συνάδελφο, ανάμεσα σε δύο συναδέρφους που είναι και οι δύο επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι ο κόσμος έχει κρίνει, ναι, ποιος είναι, ρε παιδί μου, ο πιο σοβαρός. Βέβαια είπε και ο μεγάλος ο Πρίγιοβιτς ότι. Από πού το ξέρει, βέβαια, μια που στην Ελλάδα πόσα χρόνια είναι ο Πρίγιοβιτς, πέρσι. Δύο χρόνια. Δεύτερο okay, χρόνια. Δεύτερη χρονιά είναι. Ενάμιση, Δεκέμβριο είχε έρθει. Δεύτερη χρονιά. Μια μισή χρονιά. Πού τον Άρη φυσικά δεν τον είχε ακούσει. Πώς ξέρει ο Πρίγιοβιτς ότι αυτό είναι το μάτς της ζωής του Άρη, ενώ για μας είναι ένα μάτς όλα τα άλλα. Τον ενημερώσαν. Ακριβώς. Βλέπουνε... Ακριβώς όπως το είπες, τον ενημερώσαν. Του δώσα χαρτάκι, τι θα πει. Το είπε σωστά. Όχι. Εγώ δεν είπα αυτό. Δεν είπε αυτό, λέω το λέω. Εγώ είπα τον ενημερώσαν με ποιο τρόπο. Είναι λογικό, γιατί ο Πρίγιοβιτς ζει και αναπνέει μέσα στην πόλη Θεσσαλονίκης. Ναι. Η πόλη Θεσσαλονίκης δεν είναι Αθήνα. Είναι κεντρινόμαυρη πιο πολύ. Εντάξει, κατά την άποψή σου. Εντάξει, σεβαστή. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές και αποδεκτές. Όλοι κρινόμαστε για αυτά που λέμε. Όμορφα και ωραία. Βλέπεις την ψυχή μετά την πίτα. Έχω κάνει αγροτικό 5 χρόνια στην Μαρμίτα. Τηλεοπτική. Υπάρχει. Καλά, δε αυτό έλειπε. Να μην υπάρχει. Εξάλλου, σωστά είπες, όλοι έχουμε μία άποψη. Επειδή λοιπόν ζει και αναπνέει, ναι, σε αυτή την πόλη, ναι, και ο Αλέξανδρος Πρίγιοβιτς, ο πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος, να επαναλάβω. Πότε ήταν. Πέρσι ήταν πρώτος σκόρερ. Εννοείται. Ναι, πόσα γκολ, δεν θυμάμαι. 20 κάτι. 20. 19, 20. Καμιά 15 πέναλτα. Συνολικά, όχι. Δεν βαρέει πάνω. Δεν βαρέει πολλά πέναλτα. Σίγουρα αντιλαμβάνεται, σίγουρα διαβάζει εφημερίδες, σίγουρα ακούει σχόλια. Δεν γίνεται εφημερίδες. Αλλά είναι Γιούγκος, μπορεί να ξέρει ελληνικά όντως. Ναι, ναι. Καλά, εφημερίδες δεν έχει καμιά υποστηρίξη στον Άρη, μόνο το Άρης είσαι. Δεν υπάρχει καμία άλλη. Ναι, είναι που είστε το παραπάνω στην πόλη. Εσείς που είστε παραπάνω, ποια είναι η δικιά σας εφημερίδα. Δεν υπάρχει δικιά μας εφημερίδα. Απλά άμα πάρεις 2-3 εφημερίδες που έχει εδώ η πόλη, ναι, κάνουμε και τζάμπα διαφήμιση κούτρα. Ναι, όντως. Γιατί αρκετή κούτρα πέφτει εδώ διαφήμιση. Αν μπράβο, μην κάνουμε σε όλους, τέλος πάντων κάνουμε για αυτούς που πρέπει. Νομίζω ότι το πρωτοσέλιδο είναι κατά 70% ΠΑΟΚ.
Καλά, έχει, δεν υπάρχει ο Άρης αυτά τα χρόνια. Έχει, έχει ένα πιο μικρό λογικό φωτογραφικό υλικό για Άρη. Ακόμα και λίγο μικρότερο για Ηρακλή. Γιατί εντάξει. Καλά, ο κύριος Ματζιούκης όμως εδώ. Άλλο λέω, τις εφημερίδες μιλάω. Καταλάβεις. Δεν γράφει πουθενά. Δεν είναι παράλογο. Λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει Βέρμπλουμ. Βέρμπλουμ με Κάνιας. Στο κέντρο θα καλύψει, να πούμε και λίγο αγωνιστικά, θα καλύψει το κενό του Μαουρίσιο, ο οποίος κρίμα είναι μεγάλη απώλεια για μένα, γιατί πέρα από την καζούρα που κάνουμε την πλακίτσα Ζάχου, ήταν στα φόρτια, στα πάνω του, και πραγματικά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η απουσία. Είναι ένα στίχημα προσωπικό και για τον προπονητή, αν θα ξεκινήσει με Βέρμπλουμ, γιατί δήλωσε ότι είναι έτοιμος περίπου στο 100% των δυνατοτήτων του. Αυτό είχε πει και ο Λουτσέσκου. Θα το δούμε αυτό, αν θα ξεκινήσει ή αν θα παίξει Σάχοφ με Κάνιας. Ο οποίος Σάχοφ, άμα σου πω τα νούμερα, άμα θα διαβάσω εδώ στο site που θα μπω, θα πάρεις πλάκα. Τι νούμερα? Στην αποτελεσματικότητα που έχει. Στην αποτελεσματικότητα. Εγώ από τους δικούς σας από μπροστά, μόνο αυτόν φοβάμαι, δεν ξέρω αν θα παίξει. Ποιος? Αυτόν που ήταν σαν τον Γκάλι όταν πρώτο ήρθε ο Γκάλι με την Αφάνα, τον Μπίσεσβα. Μόνο αυτό στο δημιουργικό κομμάτι φοβάμαι, δεν φοβάμαι κανέναν. Θα παίξει, λογικά θα παίξει Μπίσεσβαρ, Ελ Καντουρί. Είναι καλό παίκτη. Μπίσεσβαρ θα παίξει από αριστερά, πιστεύω. Ελ Καντουρί θα παίξει πίσω τον Μπρέγιοβιτς. Και δεξιά θα παίξει, ή αριστερά θα παίξει ο Ζαβά. Θα προτιμούσα να παίξει ο Πέλκας παρά να παίξει αυτό. Έτσι λέω εγώ. Το θεωρώ πιο κίνδυνο. Υπάρχουν και άλλε εναλλακτικέ μπροστά που είναι φωτιά ο Πάοκ. Έχει και τον Ακπομ από την Άρσεν, τον παίκτη τη Άρσεν. Έχει και τον Καρέλι, ο οποίος έχει και πολύ καλή σωματοδομή. Συνάστηνα, τέσσερις εμφανίσεις έκανε ο Ακπομ. Ναι, εκεί ανήκει. Ανήκει. Τώρα τον πήρε μεταγραφή ο Πάκο. Εκεί ανήκει ο άνθρωπος. Τι κάνουμε? Όχι, τον πήρα τα μεταγραφή. Τι ανήκει, δεν τον αγοράσατε? Νομίζω δανεικός πρέπει να είναι. Νομίζω τον αγοράσατε. Δεν το ξέρω. Δεν τον αγοράσατε. Δεν το ξέρω. Μπορεί και τον αγοράσατε. Δεν το γνωρίζω. Υπάρχει συμβόλαιο. Ένα 800 έκατε εδώ, το ξέρω κάπου τόσο. Δύο. Δεν το ξέρω. Τα δύο τα έχετε για πλάκα, έτσι κι αλλιώς τώρα. Το τι στραγάλια. Σαν γάλια, εύκολα. Σαν να πάνε να πιει ένα καφέ στο λεωφόρο Νίκης. Στην αρχή δεν είναι τα πρώτα. Αυτός είναι ο πλουτισμός, δεν με πάει, δεν μου αρέσει. Δεν μου κάθεται. Δεν είναι πάω αυτό το. Δεν μου κάθεται εμένα καλά. Έχω μάθει με καταλήψεις, έχω μάθει με πέτρινα χρόνια, έχω μάθει με διοικήσεις πρωτοδικείου, έχω μάθει στον αγώνα, στο να παλεύω, στο να με έχουν έρμε το χρεών μου, κάπως έτσι έχω μάθει. Τώρα δεν σ' άρεσε αυτό, σε κακοφαίνεται. Υποσυνείδητα μου αρέσει, γιατί δεν έχω οικονομικά προβλήματα και μπορώ να ρολάρω. Έτσι βλέπουμε τι έχουν οι άλλες ομάδες, τι προβλήματα έχουν, αλλά μέσα μου βαθιά οπαδικά δεν μου κάθεται πολύ καλά αυτός ο νεοπλουτισμός, δε παιδί μου, που βγαίνει. Πώς να σου πω. Αλλά, εντάξει, λειτουργικά σίγουρα μία ΠΑΕ έτσι πρέπει. Να, έτσι ταιριάζει να λειτουργεί. Τι, από μήνυμα του μεγάλου Νίκου. Τους πείραξε πολύ η δήλωση της αρχηγάρας. Τεράστια αρχηγέ. Σέρχιο. Αυτός που έβριζε το ρινό σου πρόεδρο στην τρίτη εθνική όταν ήσουν. Ναι, του δίνεις αστείες. Τον έδωσε στον αέρα, τον έβρισε. Είχαν αέρα, μια, τον έβρισε. Ναι, βέβαια μια. Σήμερα. Ωραία, στο All About Άρη σήμερα ανασκεύασε αυτή ακριβώς τη δήλωση. Είπε ότι είναι πολύ καλός ο Καρυπίδης. Εντάξει, δεν είναι χρήσιμος για τον καλά, Άρη. Τον έδιωξε ο Καρυπίδης από την ομάδα. Εδώ έπεσαν πινελί και χοντρά πέσανε. Τον έδιωξε. Είχαν πέσει, έτσι. Α, βλέπω κι εγώ εδώ πέρα είμαι. Ναι. Εγώ ξέρω τι σημαίνει αυτό το μάτς, αυτή όχι, λέει ο Κόκε. Τι σημαίνει, Κόκε? Ναι, διάβασα την εφημερίδα και έπεσα στη συνέντευξη του Πρίγιοβιτς που έλεγε για τον Άρη το παιχνίδι της χρονιάς, αλλά για τον ΠΑΟΚ απλά ένα ακόμα παιχνίδι. Με έκανε να νιώσω πολύ άσχημα, γιατί δεν είναι αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι Ρεάλ Μαδρίτης και ο Άρης δεν είναι ΣΚ, εννοεί ΣΙΤ, εννοεί εδώ πέρα προφανώς. Το είπα αγγλικά για να μας πιάσει πιο σωρού. Γιατί θες παίρνει ως οπαδός πλέον. Εγώ ξέρω τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι. Αυτοί δεν ξέρουν και θα το ζήσουν για πρώτη φορά. Θα είναι το πιο όμορφο παιχνίδι της καριέρας σου. Εντάξει, ο Πρίβιτς πήγε στο Μουντιάλ, αλλά είναι ένας ακόμα παίκτης. Στη συνέχεια αναρωτήθηκαν ποιος είμαι εγώ. Εγώ πλέον είμαι ένας οπαδός, παλιότερα ήμουν παίκτης. Τώρα μιλάω σαν οπαδός και αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω. Όταν ήμουν ποδοσφαιριστής ήταν κάτι όμορφο, αλλά τώρα είμαι φίλος της ομάδος. Για το χιούμορ αυτά δεν μας λέει, για τη φετινή πορεία της ομάδας και καλά, εντάξει, για τον Μπάκο Έρα αυτά. Α, η σχέση με τον Καρυπίδη. Αυτό ήθελες να το. Ναι, ναι. Απλά θέλω να έρθω το Σάββατο να απολαύσω το παιχνίδι. Πλέον Σάββατο, το Σαββατοκυριακή. Ναι, θα το δείξει και εσύ για το οθόνη στο καζίνο, στο Ρίτζεσι, να ξέρει, Σέργιο. Ο Μουσλίμοβιτς δεν ξέρω αν θα είναι στο καζίνο. Μπα, είναι σε άλλη πολιτεία. Σε άλλη πολιτεία. Ναι. Δεν ασχολήθηκε ο Μουσλίμοβιτς. Έκανε πάρα πολύ σοβαρές και. Πλέον δεν είμαι ποδοσφαιριστής, λέω Σέργιο. Ξέρω ότι δεν ήμουν ο Μαραντόνα, αλλά θέλω να μείνω για πάντα σε μνήμη των φίλων του Άρη. Όταν βρισκόμουν στην ομάδα, οι σχέσεις μας και η γνώμη μου για αυτόν δεν ήταν τόσο καλή. Βλέπω όμως ότι έχει κάνει, λέει, πολλά πράγματα. Για το αν θα επιστρέψει καλά αυτό. Άστο,
Για αυτό, άστο. Εγώ έχω μάθει ότι το έχει γίνει πολύ καλή πρόταση από το καζίνο. Ναι. Υπάρχει μια θέση καινή παρκαδόρου, 800 ναι. ευρώ το μήνα. Λες, είναι πάρα πολύ καλή τιμή ένεκεν. Και δώρο, 3 πιτόγυρα ημερησίως από τον Μπρασά. Δώρο και δώρο. Ναι, ναι, έτσι. Δωρεάν πλήσιμο θα κάνει. Και πιστεύω ότι και το ψητοπολείο Πορκίτο έχει τη δυνατότητα να κάνει μια δωρεά. Μία μερίδα πανσέτα ημερησίως απ' όλα στον κύριο Σέρχιο Κόκε, ο οποίος τελευταία φορά. Τελευταία, με αυτά που λέμε, λυποθυμήσαν. Λυποθυμήσαν το μικρόφωνο. Τελευταία φορά που τον είδα, μου θύμιζε λίγο Γκουτζιάν από Πάγκαλο. Τα καλύτερα του μάτσου με τον Μπάουκ τα έκανε όμως. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Στο φίλο, καλησπέρα. Καλά, φίλε, καλησπέρα. Δεν περίμενε. Καλά, 10 δευτερόλεπτα. Έπεσε και ο φίλος. Έπεσε ο φίλος, έπεσε και ο φίλος. Α ξαναπάρει 23, 10, 2, 7 και 3 οχταράκια. Ναι, για λίγο. Άλλα 5 λεπτάκια έχουμε. Το στατιστικό το διάβασε αυτό που είπες. Τα διάβασε αυτά. Όχι, έχω άλλο να πω. Έρχεται ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης. Mm-hmm. Αρχηγός αποστολής στο γήπεδο θα είναι ο ιός, ο Γιώργος Σαββίδης. Η τιμωρία που έχει υποβληθεί. Που έχει επιβληθεί μετά τα γεγονότα της Τούμπας στον Ιβάν Σαββίδη, μπορεί να μην το επιτρέπει να βρίσκεται όσο πιο κοντά θέλει στην ομάδα. Αυτό όμως δεν το απαγορεύει να έρχεται όποτε του καπνίσει και όποτε γουστάρει στην Θεσσαλονίκη και να βρίσκεται στο πλευρό του ποδοσφαιρικού τμήματος. Σίγουρα το παιχνίδι δεν θα γίνει στην Τούμπα. Αυτό με τον Άρη δεν θα μπορέσει να βρεθεί έξω από τα αποδυτήρια για να το πάρει τους ποδοσφαιριστές, να τους αγκαλιάσει, να τους σπαστεί όπως κάνει σε κάθε παιχνίδι. Θα έρθει όμως μόνο και μόνο για να νιώσουν οι ποδοσφαιριστές ότι ο πρόεδρος και μεγαλομέτωχος ΠΑΕΠΑΟΚ είναι παρόν. Για το παιχνίδι της Κυριακής θα συμμετέχει και ο Ιβάν Σαββίδης που αναμένεται να είναι τις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη. Θα βρεθεί εκεί στο Μακεδονία Παλάς από όπου θα ξεκινήσει η αποστολή για το νικηφόρο απόγευμα της Κυριακής και θα συνοδεύσει και θα ηγηθεί την αποστολή ο μικρός Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος θα βρεθεί στις σουίτες του κλάδες Βικρίνης. Τα κλαδέψαμε έξω από το Μακεδονία Παλάστα. Δεν πρέπει να ξέρεις, είναι ok. Τι μας νοιάζει εμάς. Λοιπόν, πάμε στο... Λογικό είναι να τα κλαδέψετε γιατί ό,τι πούλμαν ερχόταν ήταν από τα κτέλα Αγιονερίου, Εύρου και τα λοιπά, Καστοριάς και τα λοιπά. Σε όσους περιμένουν διόροφο δεν είναι. Έλα φίλε, καλησπέρα. 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 Γεια σου. Καλησπέρα φίλε. Κώστας. Λοιπόν, Στάσο, ο Κόκετα έτρωγε τα χρήματα παρέα με τον Μουσλίμοβιτ στο καζίνο. Ναι. Και για τα γυράδικα εκεί που πηγαίνει και ο Βιερίνια, εκεί πέρα πηγαίνει και αυτός. Πήγαινε. Μπράβο φίλε, ωραίος. Είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος. Για να ξέρουμε να λέμε όλες όταν τα λέμε. Είσαι ωραίος ρε φίλε, τι να σου πω. Είσαι ωραίος. Απλά δεν ξέρω να λέμε και τη συχνότητα των επισκέψεων. Δηλαδή μπορώ εγώ ρε φίλε να κάνω μια διατροφή, να φάω μια μέρα σαβούρα για να ψιλογουστάρω και ο άλλος ρε παιδί μου να μην κάνει καθόλου και να τρώει κάθε μέρα ή να βρίσκεται ξέρω κάπου δεν πρέπει. Τώρα ο Κόκκι πιστεύω μπορεί να τρώει ό,τι θέλει, έτσι. Δεν νομίζω. Τώρα έχει ναι. Πλέον αφήσει τον εαυτό του. Τώρα ναι. Πλέον. Τώρα ναι. Ούτως ή άλλως εμείς για τον Μουσλίμοβιτς, τον Στόχ και κάποιους Αθανασιάδες και τα λοιπά που πήγαιναν Μαρκής και τα λοιπά, τα ξενύχτια και ταξίδια και τα ποτά, τουλάχιστον εγώ προσωπικά τα έχω αναφέρει κάθε φορά. Δεν λέω για σένα, λέω για τους δημοσιογράφους. Ζάχος, ακούω τώρα χάρη στον Ζάχο, έτσι να λέμε την αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Κάλλη αργά παρά ποτέ να ακούς και κάτι αληθινό. Ξέρω ότι έκανες εκπομπή. Όχι, δεν είμαι από αυτούς που ακούνε τον Άρη συνέχεια. Όχι, εντάξει, σίγουρα κάνει πλάκα. Αλλά δεν ξέρω για μου το. Πάντως σας παραδέχομαι έτσι όλους σας παραγωγή. Είστε δημοσιογράφοι, είστε, έχετε αυτό ρε παιδάκι μου τώρα. Τραβάτε όλη μια γραμμή έτσι, δεν παρεκκλίνει κανένα σας. Ό,τι σας λένε στο ποίημα, το λέτε όλοι. Εδώ κάνεις ένα λάθος. Ας τους παραγωγούς για Ντάσο, στοιχισμένοι είναι σχεδόν. Ο ένας πίσω από τον άλλο. Όχι, δεν μου αρέσει αυτό το ότι σας λένε, δεν το δέχομαι αυτό. Για μένα προσωπικά. Δεν σε είπε σένα. Εντάξει, προσωπικά σας ακούω τελευταία συνέχεια, έχεις παγωθεί τώρα. Δεν μου το λέει κανένας καταρχήν, αδερφέ, αυτό το πράγμα. Είναι κάτι, μια δήλωση που έχει κάνει ο ίδιος. Αυτό δεν νομίζω να το λέει κανένας άλλος, μόνο ο Τάσος το λέει. Δεν νομίζω να το λέει. Ναι, ναι, αυτό λέω. Μα αυτό και μόνο δείχνει ότι ο Τάσος δεν είναι ελεγχόμενος από κανέναν. Κατάλαβες. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν μεγάλο συμφέροντα να τους τραβάνε τα αυτάκι ή αυτοί που τους δίνουν χαρτάκι να τους μαλώνουν. Κατάλαβες, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, έχουμε άλλο νέα, Κωνσταντίνε. Κώστα, κλείσε με αυτό. Να σε καλά, ωραίος ο κότσος. Να σε καλά, Κώστα, να σε ακούμε έτσι πιο τακτικά. Ωραίος. Πάμε λοιπόν, στο τελευταίο, σήμερα, φίλο ακροατή. Καλησπέρα. Πρώτο. Τελευταίος και καλύτερος. Καλά, ρε. Εσύ περιμένεις, είσαι και παλιός ο κρατής, περιμένεις να πάει 10 παρά 1 για να μας πάρεις.
Καταρχήν έχει κίτρινη κάρτα. Έφυγε από Ελλάδα. Καταρχήν έχει κίτρινη κάρτα. Ήρθε μια φορά στην εκπομπή και έκτοτε ούτε μα πήρε, ούτε νοιάστηκε αν είμαστε καλά, ούτε σε νοιάζει. Μα έφερε εκείνα τα βρωμοσοκολατάκια, μα έπιασε κόψιμο. Ο άλλο πήγε να πούν δηλητηρία, σε έφαγε 12. Ήταν ψέματα. Και εξαφανίστηκε. Ψέματα, ήταν αλφα. Ψέματα, ρε, 86 εξετάσει έκανε. Όταν ξανάρθει να ξαφέρει, μου άρεσαν εμένα. Ναι, φέρε. Θέλω να πάνε ερωτική. Έχει δύο λεπτά επειδή με ακρηγορεί. Πάμε. Εγώ θα σε πάρω αύριο να σου πω για το παιχνίδι, θα σα πάρω. Τώρα τι να πω. Πες σήμερα την καζούρα, παιδιά. Καταρχήν έφυγε, εγώ νόμιζα θα ξανάρθει. Αυτό νόμιζα δεν είπε, θα ξαναπεράσει. Ναι, είπε. Ήθελα να ξανάρθω, δεν με καλέσαν. Τι να σα κάνω. Δεν σε καλέσαν. Γιατί σε κέζαμε την πόρτα, ρε, κατεψυγμένο παξιμάδι. Τώρα. Πού είσαι, ρε, πού είσαι. Ανώβερο είμαι, ανώβερο. Α, ανέβηκε πάνω. Ναι, ανέβηκα πάνω. Καλά, κατάσταση μου. Καλά, αγοράκι μου. Καλά, αδερφού. Αλλά διάβαζε σήμερα του Κόρκη και εγώ τα σχόλια εκεί. Ναι. Κάνε ένα σχόλιο με αυτό και να ολοκληρώνουμε. Ναι. Αγωνιστικά αύριο, πες αυτό για τον Κόκκι. Αγωνιστικά έχουμε και αύριο. Το διώξανε από ένα εστιατόριο που πήγε γιατί έτρωγε πολύ, έτσι λένε εδώ. Δεν ξέρω να. Πέρασε από το εστιατόριο, λέει, ούτε να διέρευνε το εστιατόριο. Εσύ ήταν στο εστιατόριο και αντί να πει μία πατάτε, μία τζατζίκη, έλεγε το 32, το 32. Και ερχόταν το νούμερο 32 για το τραπέζι, ο λογαριασμό. Δηλαδή του μπέρδευε, κατάλαβε. Έσκο, ντροπή. Παλέμαχο. Ποιο να? Αυτό το παίχτη τον κόκκιτο, τον κάνω στη μία Αργιανή. Ένα λεπτό ρε, δεν ήταν καλό, δεν είναι καλό παίκτη. Δεν είναι. Δεν ήταν καλό παίκτη. Μία μισή χρονιά έπαιξε μπάλα. Αυτός, στο σχόλιο μου, Θοδωρέ, άκουσε, στο σχόλιο μου, δεν μιλάμε πάλι. Έλα, εσύ μίλα, πες εσύ και εγώ θα πω ξανά το ίδιο που... Καλός παίκτης ήταν ο Θόρας που έγινε. Μιλάω από Bluetooth, από το αυτοκίνητο, οδηγάω, από κινητό σε τρένο. Ναι, ψιλοχάνεσαι ώρες γι' αυτό. Εντάξει, λοιπόν... Το πόσο καλός ήταν, εντάξει, ήταν ένας παίκτης της σειράς για μένα. Δεν ήταν το δεκάρι που ονειρευόταν ο Αργιανός να δει στην ομάδα του. Ο Κάμπορα ήταν πιο αποτελεσματικός για μένα και πιο καλός ποδοσφαιριστής, ο Κάμπορα. Βέβαια, και με κεφάλι και... Και στεναχωρέθηκα τότε που διαπραγματεύτηκε με τον ΠΑΟ και δεν τον πήραμε. Ήταν πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Κάμπορα. Πολύ καλός και είχα πει και στον ΠΑΟ. Είχε ο Άρης γραντένια άμυνα τότε με Αράνο, με Νέτο. Δεξιά αριστερά είχε Ρονάλντο Γκιάρο, η Παπαδόπουλο δηλαδή είχε φοβερή τετράδα, αλλά μπροστά η μεσοεπιθετική του γραμμή με τον Κόκκι ξεκινώντας από εκεί ήταν αυτό που κρατούσε πίσω. Γιατί αν θυμάσαι, γκολ δεν έβαζε ο Άρης. Μπάλα έπαιζε. Δηλαδή αν τότε αντί για τον Κόκκι είχα τον Θάλασσα που διώξει και ήταν ένα καλύτερο παίκτη, ο Άρης ήταν σε άλλη θέση. Πιστεύω μπορεί να έχει πάρει και κύπελο. Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Θέλω αύριο, το απαιτώ. Επειδή θα είναι παραμονή του ντέρμπι και η τελευταία εκπομπή πριν το μάτς, θέλω αύριο να βγεις, να σχολιάσουμε λίγο τα αγωνιστικά. Ποιους θέλεις στο κέντρο αντί για Μαωρίσιο και για Πέλκα. Παίζω και εγώ άμα είναι. Και θα περιμένω την ποδοσφαιρική σου ανάλυση γιατί είναι πάντα ενδιαφέρουσα. Να είσαι καλά, Θόδωρα. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Μισό λεπτό. Ευχαριστούμε. Ξανά θέλω να πω. Ο Κόκκε τα δύο χρόνια τα πρώτα του ήταν εκπληκτικά. Αδείξε τον εαυτό του, δικαίωμά του ήταν. Αυτός επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Δεν τον έβαλε κανένας στο πιστόλι στον πρόταφο να μην κάνει αθλητική ζωή. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν. Ή θα κάνεις αθλητική ζωή και αργότερα έτσι θα κάνεις τα ανοιχτοπερπατήματα ή οτιδήποτε άλλο. Ή έτσι θα είναι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πάντως, αδείξε τον εαυτό του. Ήρθε, ήταν εκπληκτικός. Ο Άρης έμεινε άτιτλος. Τι να κάνουμε. Χωρίς τίτλο και επί εποχής Κόκκι και αυτό. Κάτι έχει να πει. Έχει να πει ότι μπροστά έχει να βλέπουμε. Πει ότι ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για άλλο ένα βράδυ που ήταν συντονισμένοι εδώ πέρα. Να σας πει κάτι σημαντικό. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και το Escobar. Ζαχουάς. Με έκανε και γάλα. Να ευχαριστήσουμε. Εγώ θα σε παντρέψω. Να δω. Δεν μου βλέπει καμία υποψήφια. Δεν βλέπω. Σε έχω δείξει δύο. Δύο. Ναι, μία είναι όντως εκπληκτική. Αυτή που θα έρθει και το Σάββατο στο Escobar θα το επιδιώξουμε. Πλάσμα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το Escobar Espresso Coffee Bar που για άλλη σταμάτα να το πω που για ένα ακόμη βράδυ ήταν βασικός υποστηρικτής εκπομπής μας. Escobar Espresso Coffee Bar Γεωργίου Παπαμίστε
Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Αθέων, τηλέφωνο 2311-208-301. Επαναλαμβάνω, 2311-208-301 είναι για τα ρεζερβέ σας, σημαντικό το τηλέφωνο. Ανοιχτό είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για τον καφέ σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Το ωραιότερο σε έχεις πόλεις για να απολαύσεις τους αγώνες των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδας. Κρύα πιάτα, πολύ ωραία κρύα πιάτα. Special. Κρύα πιάτα και θερμές hot παρουσίες. Oh, έχω την έκανε στην αντίθεση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο το κρατήριο του Λίμπερο που ήταν άλλο ένα βράδυ εδώ συντονισμένοι στο ράδιο Μαρμίτα. Τον Ιωάννη τον Ζάτση, τον ηχολήπτη μας για την πολύ καλή συνεργασία μας. Άλλο ένα βράδυ. Ανανέωση του ραντεβού μας για αύριο εδώ στις 10. Προσέξτε, 10 με 12. Αύριο ράδιο Μαρμίτα. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγκας, ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με Νίκο Μοσκοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο. Μη κουνηθεί κανείς, ρούπι, δεν κουνάτε τη βελόνα από τους 107,4 των FM. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγκα. Ζάχος Ντρούλινγκ. Auf Wiedersehen. Καλό βράδυ.